Καλησπέρα, εδώ είμαστε κι εμείς. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από τα μικρόφωνα. Εδώ μέχρι και τις 12. Μαζί με Νίκο Παπαδόπουλο θα είμαι σε κάποια φάση, υποθέτω. Συνάδελφος ήταν τίμιος, ενημέρωσε ότι θα αργήσει λίγο. Ελπίζω να τηρήσει τον λόγο του όπως σχεδόν πάντα κάνει. Εδώ είμαστε λοιπόν, Μπαλαντέρ μέχρι και τις 12. Το δικό μας δίωρο, το πιο χαλαρό. Πάντα με το αθλητικό κομμάτι και με όλα τα γύρω-γύρω τα οποία συχνά πυκνά μας απασχολούν εδώ. Μιλάμε για μια εκπομπή η οποία μπορεί να συζητήσει από το παιχνίδι το οποίο σε εξέλιξη τώρα και μιλάμε για ένα τελικό Europa League ανάμεσα σε Arsenal και Chelsea, μέχρι τα νύχια της Ellie Style, ξέρω εγώ. Μπορεί να συζητήσει επίσης διάφορα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το lifestyle και όλα αυτά. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 12 να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Chelsea Arsenal, βάζω την τυπικά γηπεδούχο Chelsea, στο 0-0 στο 18, χωρίς κάποια φάση μέχρι τώρα. Τζον Τζάτσι δεν έχει κάποια φάση το παιχνίδι σοβαρή. Σε ένα γήπεδο το οποίο είναι όπως παίζαμε PlayStation παλιά, αν θυμάστε όσοι παίζατε. Να τώρα εδώ μια φάση. Υπάρχει πέναλτι, υπάρχει offside, τι υπάρχει, τίποτα πολλά. Out, corner, τι. Λοιπόν, offside δεν πρέπει να έχει δώσει. Ή έχει σηκωθεί το σημαίκι. Μάλλον έχει σηκωθεί το σημαίκι. Γιατί δεν βλέπουν, φεύγουν από την περιοχή. Μια φάση του Λακαζέτ ή τίποτα από αυτό δεν έχει γίνει και ο Λακαζέτ έχει πέσει μόνο στο σύμφωνο με τον διαιτητή. Τον έχει βρει ο τερματοφύλακας στη Chelsea. Ναι, τον έχει βρει λίγο. Out έχει δώσει ο διαιτητής. Πάντως θεωρεί ότι δεν υπήρχε πέναλτι σε αυτήν τη φάση του Λακαζέτ. Νομίζω ότι ο Τζον Ζάτσι τον βρήκε λίγο και με τα χέρια τον βρήκε. Μπορούσε να το δώσει, δεν του λέει κανένα τίποτα. Τέλος πάντων. Ο τελικός λοιπόν γίνεται στον Μπακού. Με κλασική ποδοσφαιρομάνα του Αζερβαϊτζάν, δηλαδή μια χώρα με τρομερή αγάπη για το ποδόσφαιρο, παραδοσιακό στο ποδόσφαιρο εδώ και χρόνια. Και το γήπεδο είναι στάδιο. Αυτό είναι το στάδιο που λέμε. Πολλές φορές λέμε το στάδιο ενώ όταν υπάρχει ταρτάν γύρω-γύρω, και εδώ υπάρχει όχι ταρτάν απλά. Υπάρχει πίσω από τις δύο εστίες, μπορείς να στήσεις ολόκληρο τέλος πάντων συγκρότημα πολυκατοικιών κανονικά μέχρι να φτάσει στην κερκίδα. Αυτό επέλεξε η UEFA φέτος, σαν έδρα του τελικού του Europa League. Προφανώς είναι ένα γήπεδο καινούριο, αυτό το οποίο γίνεται, προφανώς και έχει όλες ανήσεις, αλλά ρε παιδιά, τόση γκρίνια και από τους οπαδούς για το ταξίδι στον Μπακού που δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Και το γήπεδο τώρα ποδοσφαιρικό δεν το λες. Και πρόσεξε, είναι και ένας τελικός που είναι δύο αγγλικές ομάδες, έτσι, που τις έχουμε συνηθίσει. Εντάξει, άνσα τα τελευταία χρόνια στο Emirates, αλλά και αυτή έπαιζε σε ένα κλουβί όπως το Highbury και η Chelsea παίζει στο Stamford Bridge. Επίσης, γήπεδο το οποίο ακόμα και το Emirates, το οποίο είναι καινούριο, είναι γήπεδο το οποίο οι κερκίδες είναι πολύ κοντά. Εδώ η κερκίδα είναι κανένα χιλιόμετρο απόσταση έχουν οι κοντινές, αυτές που είναι στα πέταλα αντίο. Και είναι και η μετάδοση έτσι που θυμίζει εκείνες τις εποχές παλιότερα στο Pro και στο FIFA. Είχε μια κάμερα, την έλεγε τηλεοπτική κάπως έτσι και ήταν από 200 μέτρα μακριά, δεν έβλεπες τίποτα. Κάπως έτσι είναι και η τέτοια. Τι έγινε ρε Νίκο Παπαδόπουλε, είδα φως και μπήκα ρε φίλε. Τι γίνεται? Καλησπέρα. Είδες πώς και μπήκες φίλε? Τι γίνεται? Φίλε, 10 η ώρα ξέρει η εκπομπή. Άντε 10 και 10 να σου πω εγώ. Αλλά έχεις ενημερώσει όπως είπες. Η εκπομπή ξεκίνησε πριν 3 λεπτά, άκουγα. Η εκπομπή ξεκίνησε πριν 5 λεπτά. 3. Πριν 5. Κάθομαι εδώ και παπαρολογώ μόνος μου. Νίκο Παπαδόπουλε. Τι κάνεις καλέ μου φίλε? Τι γίνεται? Βερμουδάτο σε βλέπω σήμερα. Ναι, δεν γίνεται. Βερμουδάτο, ε. Φτάνει, είναι. Σε ποια μια ιδέα. Έσπια μια ιδέα δηλαδή τώρα. Αφού δεν είχα λεζάντα σήμερα, λέω εντάξει, σας βάλω βερμούδα, δεν πειράζει. Τουρίστες δηλαδή κατέβηκες. Ναι, τουριστικά, ρε παιδί, με τουριστική διάθεση. Κόρνερ αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει η Arsenal. Νομίζω, Τζόνι Ζάτσι, ότι η Arsenal είναι λίγο καλύτερη. Έτσι μου φαίνεται. Από την Chelsea στο ξεκίνημα μέχρι τώρα και νομίζω την προηγούμενη φάση θα μπορούσε να δώσει πέναλτι. Δεν θα του λέει κανένα τίποτα. Τι γήπεδο είναι αυτό? Είναι όντως το PlayStation αυτό που έλεγες. Είναι η κάμερα που έχει στο PlayStation Tele, έτσι λεγότανε. Πάντα Tele. Στο FIFA ή στο Pro. Πάντα την Tele. Την οποία δεν. Όχι, φίλε, δεν έπαιζε την Tele. Να λέει, πού ήταν πιο κοντά. Όχι, εμένα μου άρεσε Tele. Οκ. Television Broadcast. Εδώ πάντως είναι Tele η κατάσταση και κάπου στη βάση, ας πούμε, μακριά βλέπεις έναν τύπο στα αριστερά, είναι πίσω. Είναι βούλα. Για να το θέσω καλύτερα, είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι βγαλμένο. Πολύ ωραίο για να γίνουν Ολυμπιακοί αγώνες. Μέσα από την Konami που έχει το Pro. Ναι. Θα μπορούσε. Πολύ ωραίο για να γίνουν Ολυμπιακοί αγώνες εκεί. Δηλαδή να έχει 400 μέτρα, ακόντια και κάτι τέτοια. Ναι, ωραίο είναι για ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι λίγο κακή επιλογή. Και λόγω του Μικηταριάν. Για μένα πρώτον λόγω του Μικηταριάν. Δηλαδή είναι αμαρτία τώρα αυτό. Παίζει η ομάδα του τελικού Europa League να μην μπορεί να πάει να παίξει. Έβλεπα ένα βίντεο από το BBC. Ναι. Που ήταν κάποιοι φίλοι τη Arsenal
που είχαν φανέλα με Μικηταριάν και ήταν ο Μπάτσο από πίσω και του κυνηγούσε ναι, για να του βγάλει τη φανέλα. Γιατί ήταν καθυστερημένη. Αυτό βγάλει την μπλούζα, κατάλαβε. Εδώ γίνεται για άλλου λόγου. Οκ. Δεν το κάνουν αστυνομικοί. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Σοκράτη, δικό μα παιδί. Είμαι λίγο μάσαν, αλλά αυτό έλεγα με τον. Είναι λίγο Σοκράτη και εγώ. Και λίγο Σοκράτη και εντάξει, όσο να είναι. Τώρα η Τσέλση δεν μα είναι και τόσο συμπαθή. Σου ήταν ποτέ συμπαθή η Τσέλση. Όχι ιδιαίτερα. Μ' αρέσει το Λίτη βέβαια. Okay. Διαχρονικά μου αρέσει αυτό το μπλε μπλε που έχει. Άρχισε να το ρίξει, να το μην παλιάζει την πλάτη τη άμυνα. Δεν μπορεί να κατεβάσει. Ο Κέπα. Ο Κέπα Αριδαμπαλάγκα. Έτσι το λένε. Και ο Αθπιλικουέτα. Ναι. Κέπα Αριδαμπαλάγκα. Το είπε στο χαβαλέ. Ξεχάστε το, θα ξεχάσω εγώ, ρε φίλε, πάω Τσέλσι. Που όταν παίρνει τι συνθέσει, κυρίω τη UEFA, ναι. Τώρα σε κάτι του παίχτε, τώρα το ξέρει Κέπα. Κέπα τώρα είναι το μικρό του, έτσι έχει μείνει στο μαγαζί. Και βλέπει, και βλέπει ο Κολκάς και βλέπει Αριζαμπαλάγκα. Ωραία, και χρειάστηκε από ό,τι μου έχουν πει κάποιοι φίλοι να περάσει λίγο χρόνο για να καταλάβει ότι αυτό είναι το Κέπα. Θα το παθαίναμε όλοι πάντως, αυτό θέλω να πω. Δεν ο Αριζαμπαλάγκα. Να ψέξω τον συνάδελφο. Ο οποίος Αριζαμπαλάγκα πάντως εδώ έφαγε ένα γόνατο στο κεφάλι ναι. Από συμπαίκτη του και είναι λίγο δύσκολο. Λέγω κύριο Παδόπουλε, Αριζαμπαλάγκα θα ήθελα. Βεβαίως, να ναι. Σου τη λήξω εδώ ή θα το πάρετε. Θα το πάρω σπίτι. Να, ωραία. Να, για εδώ ή για το σπίτι, μάλιστα. Ωραία. Αρχηγός Τσέλσι είναι ο Αθπιλικουέτα, ρε φίλε. Χρόνια είναι. Ναι. Πάνω σε αυτό έλεγα ότι η Τσέλσι γενικότερα είναι καμιά 15 ετία ο πρωταγωνιστή με τον Αμπράμοβιτς. Το 2005 που πήγε πάλι. Ναι, 15 ετία πάνω κάτω. Άνα, μπράβο. Ποτέ δεν ήταν πολύ συμπαθής, ρε φίλε. Και νομίζω ότι ποτέ δεν ήταν πολύ συμπαθής γιατί και ποτέ δεν έπαιξε κανένα ποδόσφαιρο να πει αμάν ντε για να σε ψήσει, ρε παιδί μου. Και τις χρονιές που ήταν πολύ καλά στο Champions League και όταν το πήρε τότε, όταν έφυγε ο Μωρίνιο και το πήρε με τον Ντιματέο. Εντάξει, το είχε τον Ντρογκμπά που ήταν λατρεία, οκ. Okay. Αλλά γενικά ήταν μια ομάδα που ποτέ δεν έπαιζε κάτι το φοβερό. Με το Σάρι κάτι παίζει, έτσι λίγο πιο σύγχρονο. Μαουρίσιο Σάρι. Και με τον Κόντε κάτι έκανε, αλλά εντάξει, δεν κατάφερε να πετύχει στην Ευρώπη με αυτό. Ενώ η Άρσεν, ρε φίλε, είναι μια κλασική αυτοκαταστροφική ομάδα. Έτσι. Χοντρό. Αυτές που αγαπάμε. Ναι, ρε φίλε. Χοντρό. Μόνιμα με τον Βαγγέρ τόσα χρόνια. Καλές, κακές ομάδες σίγουρα έχει κάποιος παίξει για να παρακολουθείς. Εντάξει, και φέτος νομίζω το κίνητρο είναι στην Arsenal εντελώς τη λογική ότι η Chelsea έχει εξασφαλίσει την παρουσία στο Champions League μέσω του πρωταθλήματος. Ενώ η Arsenal όχι. Δηλαδή η Arsenal ναι, μεν θέλει να πάρει τον ευρωπαϊκό τίτλο, αλλά θέλει να παίξει το Champions League την επόμενη σεζόν. Ναι. Με τον ευρωπαϊκό τίτλο. Η Chelsea τον πάρει, δεν τον πάρει. Το τίτλο του Europa League είναι στο Champions League τη επόμενη σεζόν. Είμαστε με Arsenal. Είμαστε με Arsenal. Παράταση και νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερη. Σε αυτά τα πρώτα 24 λεπτά που, καλά, είναι ένα που έχουμε δει, σε αυτό το πραγματικά υπέροχο στάδιο. Στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του Πιέτρ Τσέχ, έτσι, σταματάει την μπάλα. Ναι. Ναι. Και πιθανότητα λένε θα αναλάβει πόστο στη Τσέλσι του χρόνου. Ναι, αυτό το έχω διαβάσει. Αυτό το έχω διαβάσει ο Πιέτρ Τσέχ. Είδες ρε φίλε, κομπλεξάριστη. Πήγες ο αντίπαλο δέος του Λονδίνου. Οκ, okay, ναι, αλλά θα σε. Δεν νομίζω ότι είναι φίλε τόσο πολύ αντίπαλο δέος. Το πιο πολύ το αντίπαλο δέος είναι το Arsenal Tottenham. Στο Λονδίνο. Και εκείνο, ναι, οκ. Okay. Αλλά και πάλι η Τσέλσι. Εντάξει, η Τσέλσι είναι το μάμα του Λονδίνου, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Αυτό. Ναι, δεν διαφωνούμε. Καλά, ρε φίλε, στην Αγγλία έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή η United πλήρωσε την Arsenal και πήρε τον Sanchez. Δηλαδή δεν είναι. Δεν αλλάζει πολύ κάτι. Λάθος κίνηση. Και ο Τσέχ, να σου πω την αλήθεια τώρα. Πολύ λάθος κίνηση. Ναι, οκ. Okay. Ο Τσέχ, πού τον μάθαμε όλα αυτά τα χρόνια και πού τον συνηθίσαμε και πού έκανε κιόλας και τα καλά του τα χρόνια και τις μεγάλες επιτυχίες. Στην Τσέλσι. Ναι, οκ. Okay. Το ότι έφυγε από ένα σημείο και μετά γιατί έκλεισε ένα κύκλο και πήγε στην Arsenal, εντάξει, είναι μια άλλη κουβέντα. Τον Τσέχ, εγώ το θυμάμαι προσωπικά, φίλε, να σου πω την αλήθεια, μου έχει μείνει χαραγμένο από το θρυλικό ημιτελικό του 2004, φίλε. Εκεί. Ο Θεό Δέλλα! Ο Τραγιανό! Γκολ και φύγαμε για τελικό. Ναι, ναι, ναι. Φάση και τζίλση. Κόρνερ. Συμπαθώ πολύ το Σάρι πάντω. Τα λίγα μαλλιά του Σάρι. Τον συμπαθώ. Μου θυμίζει ένα καθηγητή μου που είχα παλιά στο Λύκειο. Ναι. Πολύ δυνατό. Okay. Γενικά είναι ένα τύπο πολύ ενδιαφέρον. Το συμπαθώ και λίγο αντισυμβατικό με το όλο σκηνικό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πέρασαν τα χρόνια για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και δεν τρέπεται να το παραδεχτεί. Καπνίζει φουλ, δηλαδή είναι. Δικός μας άνθρωπος. Ποτέ ναι, δεν είναι αργά. Έχει ένα ενδιαφέρον. Ποτέ δεν είναι αργά ναι. Να φτάσει σε υψηλό επίπεδο. Βλέπεις τώρα με τη φόρμα, δεν θα κάτσει ποτέ με κανένα κολλητό παντελόνι για κανένα ζακετάκι από πάνω τίγκα, ας πούμε. Εντάξει, είναι διαφορετικός ο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων. Τι άλλο γίνεται, Νίκο Παπαδόπουλο, για πες τι έχουμε. Τι γίνεται έξω στην πόλη, για δώσε μας λίγο ψωμάκι. Έχει, γιατί ήμουν στο γραφείο, έβλεπα και. Έχει λιγότερη υγρασία, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σε σχέση με χθες. Υπάρχει μια. Έχει πάλι όμως. Δεν έχει αυτή η χθεσινή. Μάλιστα. Υπάρχει μια κινητικότητα, αλλά σε νορμάλ επίπεδο θα έλεγα την ώρα. Δηλαδή, εγώ από τη Τσιμισκή που ερχόμουν δεν ήταν μπουντιλιαρισμένη, υπήρχε μια κανονική ροή. Οκ. Okay. Ήταν καλά. Είναι σε καλή κατάσταση η πόλη. Για Τετάρτη. Εντάξει, αύριο φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μια.
μια μεγαλύτερη κινητικότητα. Μάλιστα. Καλώς είναι ο καιρός, ρε φίλε. Ο κόσμος γίνει τα μαγαζιά. Να κινείται το χρήμα, παιδιά, έτσι, να κάνει λίγο κύκλους. Να πηγαίνει στα μαγαζιά, τα μαγαζιά να διευθυνθούν σε εμάς. Εμείς να παίρνουμε τα λεφτά, να τα πηγαίνουμε, τα αφήνουμε στα μαγαζιά. Είναι ο κύκλος του χρήματος. Είναι γνωστό ότι το χρήμα, παιδιά, για να το κρατάτε δεν αυγατίζει, να ξέρετε. Άρα. Και μαζί δεν τα πάρετε κιόλας. Η Άρσεναλ μπροστά, για να δούμε. 3 με 2 από δεξιά. Από εκεί αριστερά λίγο μπάζει η Τσέλσι γενικά. Η σέντρα, ποιο έκανε αυτή σωτήρια επέμβαση. Ο Αθραπαλάγκα. Ο Αριθαμπαλάγκα και την κοιτούσε τη φάση, Νίκο. Δεν το έκανε κανεί. Η Άρσεναλ, όχι. Το Ρέιρα, φίλε, αυτό ο Κοντούλη. Ο Ουρουγουανό ή Πορτογάλο. Δεν θυμάμαι. Γενικά η Άρσεναλ τι θέλει κάνει. Όχι, είναι καλύτερη. Είχε μια φάση με τον Ρωμαγιάνγκ λίγο στο ξεκίνημα που δεν την τελείωσε καλά. Είχε αυτή τη φάση με τον Λαγκαζέλη. Γενικά αυτή είναι που έχει την μπάλα. Αριθαμπαλάγκα! Δεν τη βρήκε. Ο Γκρανίτ Τζάκα. Αυτό ο αστεροπόθρο δεν είναι. Τώρα το πείσουμε δεξιά. Ναι. Ο Παμεγιάνγκ τα δεξιά και να τον πούμε τη φάση. Δείξε μας λίγο ρε σκηνοθέτα τώρα, Αζέριε, τι είπε την άλλη τη φάση. Ο Αθλικουέτα. Ναι, ναι. Σωτήρια, γιατί έρχονται δεύτερο δοκάρι μόνο του. Ο Αριδαμπαλάγκα. Καλό του βλοπά τη εδώ τύπος. Ο Ελβετό. Βέβαιο Ελβετό. Βέβαιο. Μέσα από τη Ζηρίχη. Βεβαίω. Στα σοκάκια τη Ζηρίχη έμαθε μπάλα. Κοίτανε. Βρήκε λίγο δοκάρι. Και αυτό τι λένε πόρνερ. Βρήκε λίγο δοκάρι. Ωραίο replay. Ωραίο replay. Είναι καλύτερη Arsenal, αλλά σαν Arsenal που σέβεται τον εαυτό δεν αποκλείεται τώρα στην επόμενη φάση να φάει γκολ, να είναι 0-1. Δηλαδή από εκεί που έχει το παιχνίδι, πιέζει, κάνει ράνι, δείχνει. Η στολή τη είναι καλή. Αν δεν είχε αυτό το ρο στα μανίκια, θα ήταν πιστεύω πολύ καλύτερη. Τη Arsenal. Ναι, ναι, ναι. Φίλε, είναι η συγκεκριμένη εταιρεία η Puma. Λειτουργεί πολύ με αυτό το Slim Fit, α πούμε. Μ' αρέσει το Slim Fit εμένα, οκ. Μ' αρέσει, αλλά άμα θε να πάρει μια ρέπλικα, νομίζω θα σφίξει λίγο. Όπου έπαθε ένα σοκ χθε. Έψαχνα, ρε φίλε, κάτι βερμούδε. Εντάξει, έχω σοκαριστεί με αυτά που βλέπω. Δεν υπάρχει, φίλε, δηλαδή. Τα είχε πει ο Ηλέχος ο Διάδης, τα είχε πει. Ήσουν σε μαγαζιά, δηλαδή. Όχι, όχι, στο ιντερνετικά έψαχνα. Ιντερνετικά. Τα είχε πει ο Ηλέχος Φωτιάδης για την στοποίηση της κοινωνίας. Ναι, σε μία αναφορά, φίλε, που ήμασταν στο θρηλυκό, στην θηλυκή 34 ΕΜΑ, ο Ηλέχος Φωτιάδης μας έχει μαζέψει όλους. Η θηλυκή 34 ΕΜΑ πού είναι? Η θηλυκή 34 ΕΜΑ, φίλε, είναι για όσοι δεν ξέρουν, ΕΜΑ σημαίνει αίμα, είναι στα σύνορα με τις Σέρες, στο γνωστό στρατόπεδο, πώς το λένε, Προκοπίδη. Προκοπή. Δεν θυμάμαι το μικρό. Αν μας ακούτε, ναι. Χαιρετίσματα. Γιατί ναι, μπορεί χαιρετίσματα να τα παιδιά, ναι, λοιπόν. Έτσι. Έλεγε λοιπόν ο Ρέλος Φωτιάδης, ναι. Μας έχει μαζέψει μία αναφορά και μας έλεγε, ρε παιδί μου, ότι τα παντελόνια πρέπει να τα φοράτε όπως τα φοράνε στο στρατό και όχι χαμηλά, γιατί αυτό το έχει φέρει η ουστοποίηση της κοινωνίας. Τέλος πάντων, χθες που έψαχνα κάτι βερμούδα το κατάλαβα και πάλι και ακόμα μία φορά. Ωραία, που για να βρεις μια αντρική βερμούδα πρέπει να είναι. Δηλαδή, μέχρι το γόνατο δεν βρίσκεις πλέον, είναι όλες μέχρι εδώ, ξέρω εγώ, και κάτι υπερτσίτα. Τέλος πάντων, βλέπω μία, ρε φίλε. Παντελονάκι Orlando Magic. Αλλά Orlando Magic δεκαετίες 90. Τη βλέπω κάτι 90 δολάρια. Τέλος πάντων, okay. Βλέπω όμως την εταιρεία. Κράτω την εταιρεία, μπαίνω στο site της εταιρείας και φίλε, παθαίνω ένα σοκ. Είδε. Γιατί αυτή η εταιρεία δεν ξέρω αν ήταν το official merchandise του NBA στα καλά τα χρόνια. Ωραία. Αλλά έχει. Είναι γεμάτη ρετρό φανέλες. Ωραία, αλλά τώρα ρετρό φανέλες για να κλαις. Larry Johnson, ξέρω εγώ, του 91 στο All Star. Εντάξει. Denver Nuggets Dikembe Mutombo. Γαλάζια εδώ με τα. Με τα τέτοια, με τα. Πώς τα λένε, ποια? Που ήταν τα χρωματιστά εδώ πέρα τα βουνά. Τα βουνά, ναι, ναι, ναι. Σου μιλάω τώρα για κλάμα. Τέτοια νομίζω οι Nuggets βγάλαν φέτος πέρυσι ρετρό. Ναι, ναι. Αυτές που βγάζουν, οκ. Okay. Mm. Εγώ σου λέω ότι αυτές είναι οι πραγματικές, δεν ξέρω αν είναι πραγματικές. Αλλά έχει και. Και πόσο τις έχει. 130 έχει τη ρέπλικα. Δύσκολα. 400 την αυθεντική. Δύσκολα. Ναι. Δύσκολα. 400 αυθεντική, δηλαδή είχε μια, ξέρω εγώ. Εγώ ψάχνω μια του Πέτροβιτς, ρε φίλε. Ψάχνω Ντράζεν. Ωραία. Γιούτα Τζαζ. Και είχε μόνο μία γαλάζια. Ναι. Τι Γιούτα Τζαζ, ρε φίλε. Γιούτα Τζαζ. Νέτς, νέτς, νέτς. Λοιπόν. Εγώ θέλω την κλασική την άσπρη, ρε παιδί μου. Είχε μια γαλάζια, νέτς. Είχε μια γαλάζια, λοιπόν, που την είχε εδώ πέρα ο τύπος. Μια που θα θυμάμαι φωτογραφίες κόκκινη. Τώρα σου λέω γαλάζια, όχι τέτοιο γαλάζιο. Πολύ ανοιχτό. Ναι, συνήθως η νέτς ήταν άσπρο ή κόκκινο. Έχει δίκιο. Ναι, είχε μια γαλάζια. Και την είχε 400, ρε φίλε. Αλλά σου λέω, θα σου στείλω το site να πάθει σοκ. Έπαθα πλάκα. Ωραία. Με τέτοιες φανέλες.
Φοβερό πράγμα. Για κάποιον ο οποίος ειδικά είναι συλλέκτης, έχει τρομερά πράγματα. Τρομερά. Και πρέπει να είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή έχει το σήμα του NBA εδώ, πρέπει να είναι το official retro. Και έχει και τα λεφτά για να είναι συλλέκτης. Γιατί για να είναι συλλέκτης θέλει και λεφτά. Τέτοια χόμπι θέλουν λεφτά. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ακριβά σπόρο αυτό. Αλλιώς θα πήγαινε ο Μοσχοβίτης στην Καλλιέργεια και θα σε έλεγε. Όχι, ένα σορτσάκι θα το χτυπήσω, να ξέρει. Καλλιέργεια. Ένα σορτσάκι θα χτυπηθεί. Τέτοιο, έδωσα 400 δολάρια για να πάρω. Αυτό του Ορλάντο με το αστέρι εδώ πέρα του Hardaway θα χτυπηθεί. Μια συλλεκτική. Είναι πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Μπορεί να βρουν τράζινγκ παλού, ρε φίλε, οκ. Εντάξει. Αλλά φαίνεται ότι κάπου εκεί κινούνται, να ξέρει. Την έχουν πάρει χαμπάρι, σου λέει εδώ. Όποιο θέλει, θα πλερώ. Και επειδή θέλει κόσμο, πλερώ. Κατάλαβε. Γίνεται σε ένα συγκεκριμένο. Όχι. Κόρνερ. Μπαλάγκα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε και το κόρνερ και να πάμε διάλειμμα. Ναι, ναι. 32 Chelsea Arsenal 0-0. Με την Arsenal να ελέγχει το παιχνίδι, να πλησιάζει συχνά πυκνά επικίνδυνα την περιοχή του Κέπα Άριδα Μπαλάγκα. Αλλά μέχρι στιγμή να μην έχει ανοίξει το σώρο και γενικότερα να μην έχει κάποια. Πολύ πολύ μεγάλη και φάση. Περιμένει. Λοιπόν, γίνεται τώρα η σέντρα από δεξιά. Κόρνερ από καλή θέση, όπως έλεγε και ο. Κόρνερ, πολύ καλή θέση. Ο Μανόλο. Μανόλο. Ρώση, Τασότη, Πανούτσι, Αλμπερτίνη, Γκάλι, Μαλντίνη, Ντονατόνι, Ντε Σάγι, Μπόμπαν, Σάβισεβιτς και Μασάρο. Εντεκάδα Μίλαντερ αυτή, φίλε, στο τελικό του το ΑΚΑ. Τι λέει. Το 90, τι ξέρω εγώ. Το είχε σε κασέτα ο παπά μου, γι' αυτό το θυμάμαι, να ξέρει. Μίλαν Μπαρσελόνα, 4-0. Όχι, κεφαλιά την έκανε ο Σοκράτης, αλλά πήγε ψηλά η μπάλα και πήγε κόρνερ. Στοίχημαν.gr αυτή την ώρα που μιλάμε. Μπαίνετε και παίζετε επόμενο γκολ Σοκράτη. Μία επιλογή. Επόμενο γκολ Chelsea. Μπορείτε να παίξετε το επόμενο πλάγιο, να είναι η επόμενη κίνηση. Τέλος πάντων, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε είναι μέσα στοίχημαν.gr. Κατεβάζετε την εφαρμογή για το κινητό σας ή για το τάμπλετ σας και παίζετε όπου και αν είστε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο πάντα εδώ και με το τελικό του Europa League του Chelsea Arsenal. Πολύ ωραία τα πατατάκια ρίγανε να πω σε αυτό το σημείο. Γενικά τα πατατάκια, όπως βλέπεις, τα τιμάω το τελευταίο καιρό. Γιατί είναι φιλωρέα είναι. Έλα μωρέ τώρα και εσύ είναι παχυντικά. Μακαρόνια ολικής έφαγα πάλι σήμερα. Πολύ καλά. Ολικής. Πολύ καλά, ναι. Γιατί. Λόγω διατροφής, όχι δικής μου. Αλλά ξέρεις, μαζί με το βασιλικό ποτίζεται και κλάστρα. Και είναι ωραία, φίλε. Δηλαδή, δεν σου πω ότι είναι πιο ωραία από τα άλλα. Μακαρόνια ολικής. Ναι, ναι. Τώρα, εγώ βέβαια δεν μπορώ να καταλάβω πόση μεγάλη διαφορά μπορεί να κάνει σε μια διατροφή αν το μακαρόνι είναι κανονικό ή είναι ολικής. Αλλά για να το λένε διατροφολόγοι, κάτι παραπαρόμενα θα ξέρουν και πως εννοείς, δεν είναι. Τι μάλλον ναι. Είδος μακαρονιού ήταν. Σπαγκέτι. Κανονικό, σπαγκέτι. Α, ναι. Μπορεί να ήταν λιγκουίν, μπορεί να ήταν πέντε. Όχι, σπαγκέτι. Δεν ξέρω αν βγάζουν τα ολικής, αν τα βγάζουν σε τόσες επιλογές. Σε πέντε θα βγάζουν σίγουρα. Άλλοι τα φτιάχνουν μόνοι τους. Τι λέει, ρε φίλε. Θέλει να έχει ειδικό ή μηχάνημα ή το κάνει από μόνο. Έχω άνθρωπο που το κάνει. Τι μου λες. Έλεπα στο Netflix αυτό το street food, το οποίο είναι καταπληκτικό, είναι πολύ ωραίο. Και έλεγα πώς κάνουν χειροποίητα noodles κάπου στην Ινδονησία που ήταν μια. Πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ σειρά αυτή. Εγώ τα παραγγέλνω τον πέμπτο. Και πολύ καλά κάνει, Νίκο μου. Μπορεί να φτιάχνει και. Να τα φτιάχνει και εκεί πέρα μόνο. Δεν μπαίνω στη διαδικασία, δεν νομίζω και τα φέρνω πολύ γρήγορα. Μπορεί να τα φτιάχνουν το πρωί, βέβαια. Μπορεί να τα φτιάχνουν το πρωί. Κίνη τώρα και στα θέση. Η Τσέλση τώρα με καλές προϋποθέσεις μπροστά. Τσέλση, αφού λέγαμε λοιπόν ότι άσε να μέχρι 30 τα καλή, η Τσέλση χάσει δύο μαλλιά. Σπάστη βρεβλάκα νωρίτερα. Και τα δύο τα έβγαλε ο Τσέχ. Ένα νομίζω ο Ζορζίνιο ήταν από αριστερά ένα σου που το έβγαλε ο Τσέχ. Και ένα ακόμα του Ζιρού που έπεσε στη γωνία του και το έδιωξε. Από το 30 και μετά, δηλαδή λίγο πριν πάμε από το διάλειμμα και μετά, το σκηνικό έχει αλλάξει. Πρέπει να λίγο offside το παλίκαρο τη Τσέλση. Δεν δόθηκε κάτι. Η Arsenal τώρα. Με τον τρόπο που παίζει είναι δίκο από μαχαίρι. Αυτά θέλω από σένα, τα ποδοσφαιρικά. Αυτά μ' αρέσουν. Αυτά. Αν έχω και δεν σε εκμεταλλεύομαι. Αυτά θέλω. Αυτά θέλω. Αυτά θέλω. Καταλαβαίνεις λοιπόν. Ναι. Παίζει ρισκαδόρικα γιατί. 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 Ναι, μεν έχει πάρει τον πρώτο ρόλο μέσα στο παιχνίδι. Μάλιστα. Εντάξει, κρατάει περισσότερο την μπάλα από ό,τι τη προσπαθεί. Την πρωτοβουλία των κινήσεων. Την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έτσι, να φτιάξει αυτή παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, η Τσέλση έχει περιορίσει δεύτερο ρόλο, αλλά η Chelsea είναι μια ποιοτική ομάδα που στην κόντρα με ταχύτητα που έχει μπορεί να σκοτώσει. Είναι άρα πολύ καλή στο επιθετικό transition, ναι, δηλαδή. Στο επιθετικό transition, λοιπόν. Μπράβο. 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 Σωστά το τοποθετήσει. Το transition είναι ποδοσφαιρική, ρε. Μάθηκε το transition. Λοιπόν, μάθηκε το και στην κόντρα μπορεί να σκοτώσει. Κύριε Ζωμαλιά που έβγαλε ο άλλο, α πούμε. Εντάξει. Ναι. Άρα λοιπόν είναι ρισκαθόρικο ο τρόπο που παίζει Arsenal, αλλά αυτό δείχνει και την φιλοσοφία του προπονητή του Νάι Έμερι. Νάι Έμερι που έχει πάρει καμιά 22 ναι. Europa League. Δεν είναι καμιά τιτίκα να πει θα κάτσω πίσω να περιμένω. Πολύ σωστά. Και περιμένει. Πολύ σωστά. Πάει και παίζει κανονικά αφού επιθέσει. Τώρα, άμα το πληρώσει καμιά κόντρα, θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Μέχρι και ο Αρνιακός έχει κάνει διαφήμιση, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό είναι αλήθεια, ρε φίλε. Εμείς γιατί να μην διαφημίσουμε κάτι. Ναι. Δηλαδή, για το Θεό, γεια σας, φίλοι στο Instagram. Τι μπορούσαμε να διαφημίσουμε, μια αλήθεια. Εμείς. Να. Από του πρόποδε τη γη. Ένα γιαούρτι, ξέρω εγώ. Πατατάκια, καλή ώρα. Σαν το σιγάλα, τον Γιώργο. Σιγάλα, στράκι. Ακριβώς. Φάει πατατάκι. Ναι. Μπορούμε να διαφημίσουμε ο Σλούκας με τον.
Διαμαντής, τι διαφημίζει. Κουρασάν διαφημίζει. Κουρασάν. Κουρασάν διαφημίζει, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Α, ένα κουρασάν, ναι, μπράβο, σωστά. Ωραία, ο Διαμαντίδης ένα γάλα δεν έχει διαφημίσει και μιλούσε και με μια 3D μασκότ. Ένα γάλα, ναι, και αεροπορική εταιρεία δεν είχαν κάνει μαζί με τον άλλο, τον Χαρλαμπόπουλο, τον Βασίλειο, όχι τον μπασκετμπολίστα, τον ηθοποιό με την Μύτη. Τράπεζα ήταν εκείνη. Τράπεζα ήταν. Τράπεζα ήταν. Α, okay. Διαμαντίδης, ο οποίος πρωταγωνιστεί και σε, και στο, και σε ένα από τα πρόσφατα επεισόδια των Ιώτα 4, Φάνης Λαμπρόπουλος και Σία. Ναι, ναι. Τα έχεις δει? Όχι. Έλα. Όχι. Κάτσε να σχολήσου λίγο. Είναι μαζί με τον Παπαλουκά. Έχουν πάει αυτοί, έχουν κάνει γύρισμα στο Eurohoops εκεί πέρα που έχουν την Ακαδημία ο Παπαλουκάς με τον Διαμαντίδη και παίζουν και αυτοί. Που έχουν δικό τους κλειστό, ε. Δικό τους κλειστό. Eurohoops Dome. Eurohoops Dome, ναι. Αυτό και ως ψευτοχούς, όπως λένε κάποιοι. Κακή. Κακή, εντάξει. Δεν το Eurohoops. Από πού προκύπτει, δηλαδή υπάρχει το site, ok, ναι. Ναι. Είναι μπασκετικό site, ρε φίλε. Για κάποια από τα κορυφαία. Με ευρωπαϊκή εμβέλεια, θα λέγαμε. Ναι, ρε φίλε, αφού έχει βερσιόν σε ελληνικά, σε αγγλικά, τουρκικά, ισπανικά, έχει πολύ πράγμα. Ο φίλος ο Κώστας λέει: κάνε κανένα giveaway, όχι μόνο live. Τι να κάνω giveaway, ρε Κώστα. Ορίστε. Εδώ. Giveaway. Giveaway, λοιπόν. Δίνουμε αυτά τα lays. Στέλνετε το μήνυμά σας. Με ρίγαν είναι. Δεν είναι πολλά. Κάνετε tag τρεις φίλους. Κάνετε tag τρεις φίλους. Εννοείται, ωραία. Ή τρεις φίλους ή τρεις φίλες σας. Εσύ, έχεις δει ποτέ με νεγάκι. Πατατάκια, χάστε πατατάκια. Έχεις δει ποτέ με νεγάκι. Ναι. Να την ώρα της εκπομπής, αυτά τα οποία δίνει και κληρώνει. Και ένα μισό Old Holborn κίτρινο. Έχεις δει πώς τα διαφημίζει. Έχεις δει πώς τα διαφημίζει. Είναι όχι, δεν έχω προσέξει ιδιαίτερα. Ημίχρονο στον παππού μου δεν. Σήμερα. Ναι. Έδινε κάτι φρυγανιές, οι οποίες είναι φυτικές ίνες και τέτοια. Έχω φάει γιατί τρώει λόγω της διατροφής η καλή ροή. Τώρα τι να σου πω, είναι σαν να τρως αυτό εδώ. Σε πιο λεπτό, ωραία. Είναι εντελώς άγευστης, ρε παιδί μου. Αλλά δεν ξέρεις, άμα τρέχεις από πάνω λίγο Φιλαδέλφια, λίγο ντοματούλα, λίγο τέτοιο, γίνεται ωραίο. Περίπου σαν τα cream cracker σκέψου, αλλά με ακόμη λιγότερη γεύση από εκεί. Πώς παρουσίασε, δηλαδή. Λοιπόν, φιλέ, άμα κάποιος δεν ήξερε, δηλαδή την έβλεπε μια κοπέλα, ωραία, και δεν ήξερε, η γυναίκα, ξέρω εγώ, εκείνη την ώρα που πλένει τα πιάτα και εκείνη την ώρα και γύρω μετά τις 2 το κάνει, 2,5. Φίλε, είχε τρέξει στο σούπερ μάρκετ, χωρίς ότι είχε πάρει τηλέφωνο για να κερδίσει το πακέτο. Και αν δεν το κέρδιζε, έφευγε σφαίρα στο σούπερ μάρκετ για να πάει να δοκιμάσει τη φρυγανιά. Τη δοκίμασε μετά, ξενέρωνε, οκ. Okay. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι γνωστό και ως επιθετικό μάρκετ. Εκπληκτική. Είναι εκπληκτική. Ξέρετε, λίγο να μαθαίνετε. Εκπληκτική. Δεν είναι τυχαίο τόσα χρόνια. Ναι. Είναι στο προσκήνιο. Και αυτή και σκορδά είναι πλέον, νομίζω δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Όχι. Η Φέη δεν είναι τόσο καλή, φίλε. Δεν είναι. Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, η άλλη είναι τι να σου πω. Κάνει και πάντα εκείνο το ναζάκι το ωραίο, κατάλαβε ναι. Λίγο έτσι, και γίνεται δουλίτσα αμέσως. Ναι. Πάλι κανένα, έχουμε tag τρεις φίλους. Λοιπόν, παιδιά, δίνουμε μισό Old Holborn, εδώ πέρα κίτρινο καπνό, εντάξει. Μισή σακούλα πατατάκια, ψέματα. Ανοιγμένα. Λοιπόν, ανοιγμένα, οκ, okay, λοιπόν, κάνετε tag τρεις φίλους και χάστε like πατατάκια. Like και share στη φωτογραφία, έτσι, tag like, τρεις φίλους. Αυτό. Και μετά θα κάνουμε την κλήρωση έτσι από πάνω. Στις 12 εγώ, θα κάνω έτσι και ο Νίκος θα τραβάει βίντεο. Αυτό. Τι ωραία περνάω. Ναι, ρε φίλε, έτσι που το κάνω. Επιστρέψαμε ξανά στα ίδια τα χαβαλετζίδικα. Δεν έχει τίποτα η σημερινή μέρα, δεν κουνιέται φίλο. Πώς δεν έχει, φίλε, κοινώθηκε ο Βαρέλα. Αυτό το ξέραμε. Το ξέραμε, Ρενικό. Κάτι με το Σάκο διάβαζα ότι και με αυτόν. Έκπληξη. Επαφή γίνεται. Έκπληξη ότι γυρνάει με το Σάκο. Υπάρχει κουβέντα. Πραγματικά, ναι. Έκπληξη ότι γυρνάει με το Σάκο και ότι μπορεί να βουίζει. Ποιο αυτή μου βουίζει. Δεν ξέρω. Ξέρω ποιο μάτι σου παίζει. Όχι, ποιο. Έτσι δεν λένε ποιο μάτι μου παίζει. Ποιο αυτή μου βουίζει, πε ένα. Το δεξί. Μόνο μου θα τα ακούσω. Άμα έλεγε το αριστερό, θα τα ακούγα μαζί, έτσι πάει. Τι άμα έλεγα. Λένε ρε παιδί μου, όταν βουίζει το αυτί σου. Ναι. Ρωτά αυτό που έχει πιο κοντά σου, α πούμε. Το ρωτά ποιο αυτή μου βουίζει. Αν σου πει, αν το βρει, θα ακούσετε κάτι μαζί. Αν δεν το βρει, θα ακούσω εγώ κάτι μόνο μου. Το άκουσε μόνο σου σήμερα. Τίποτα. Το μετέφερε μετά και σε μένα, οπότε εντάξει. Τα κάναμε και τα δύο. Πάρτι, ναι. Θα το ακούσω. Ναι, okay. Δεν το άκουσα, θα το ακούσω. Ναι. Καλά, πολλά άκουσα σήμερα γενικότερα. Και αυτά σου λέω. Εντάξει, και γενικότερα έρχεται. Έρχονται μήνες που μπορούμε να θεωρήσουμε πολλά. Ναι. 0-0 το ημίχρονο. 0-0 με την Arsenal να είναι καλύτερη. Με την... Μέχρι το 30. Μέχρι το 30. Με την Chelsea να έχει τις πιο κλασικές ευκαιρίες, είναι η αλήθεια. Εξηγώντας ποδοσφαιρικά, τι έχουμε δει στο πρώτο 45 λεπτό. Το Champions League, φίλε, έχει. Σάββατο. Τώρα. Σάββατο. Α, αυτό το Σάββατο. 1 του Ιούνιου. Ναι. Στη Μαδρίτη, στο Wanda Metropolitano. 1 του Ιούνιου. Του Ιούνιου. Λίβερπουλ, Τότεναμ.
Εκείνο είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο, okay, παρότι καινούριο. Ε, ναι, είναι κανονικό ποδοσφαιρικό γήπεδο και όχι σε αυτό το. Άρα, φίλε, τώρα στον Μπάκου. Τώρα στον Μπάκου πριν 15. Πριν 15 και 20 χρόνια μύριζαν τα χρόνια του από την πίνα. Σκέψου όμως ότι. Άσε με μωρέ τώρα. Η εταιρεία αερίου του Αζερβαϊτζάν είναι από τους μεγάλους χορηγούς της UEFA. Αν δεν κάνω λάθος, ξέρω είναι μόνο του Europa League. Μπορεί να. Σε αυτό δεν είμαι σίγουρος. Τα χαιρετίσματά μας στην Πανέμορφη Ρόδο. Βεβαίως. Ποια Ρόδο, αφού δεν είσαι στη Ρόδο. Βεβαίως. Ναι, τι άλλο. Όδος, όδος, η αγαπημένη μου πόλη. Πόλη, ναι. Ο άλλος φίλος γράφει Glory, Glory, Man United. Δυστυχώς δεν είμαστε πουθενά, βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Τέσσερις ομάδες στους τελικούς των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. United πουθενά. Καναπέ. Πίτσα μπύρα, καναπέ. Ακριβώς. Το γνωστό τρίπτυχο, η αγία τριάδα της επιτυχίας. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνουμε. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Έχουμε να πούμε πράγματα εδώ πέρα. Γίνονται πράγματα. Σήμερα οδήγησα πολύ. Οδήγησες πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί έτσι. Πάρα πολύ. Γιατί έτσι, Νίκο. Πάρα πολύ. Σήμερα φόρεσα το μανδύα του δάσκαλου της οδήγησης. Άντε καλά. Μιλάμε για τρέλα. Μπράβο, Νίκο. Τι μπράβο, ρε Νίκο. Εντάξει, σημαντικό για έναν άνθρωπο όχι, είναι ρε παιδί μου να μπορεί να βοηθάει τον άνθρωπο. Θέλω να σήμερα βοηθά. Το μεσημέρι τι πάθαμε, ρε φίλε. Απίστευτο. Λοιπόν, η ώρα είναι 12.30. Και εγώ περιμένω. Και τι περιμένω, Νίκο, να βγουν τα πιστέκια από το φούρνο. Και περιμένει. Είναι ανοιχτό το παράθυρο. Γεμιστά ή. Μπιφτέκια, ρε. Ναι, γεμιστά. Κανονικά, μπιφτεκάκια. Στο φούρνο, ναι. Μπιφτεκάκια. Μαζί με τα ολικής. Ναι. Καθόμαστε τέλος πάντων. Ακούω ένα υπόκοφο βοήθεια. Νεκρή. Βγαίνει το λαγωνικό έξω. Η καλή ρόη, όχι το άλλο το λαγωνικό, γιατί εκείνο μέχρι να καταλάβει τι γίνεται. Τέλος πάντων. Βγαίνει έξω στο μπαλκόνι. Ναι. Έλα, έλα, μου λέει. Τι έγινε. Βγαίνω, ρε παιδί μου. Τώρα το δρόμο εκεί πέρα τον έχει δει πως είναι, ρε ναι, φίλε. Ναι, ναι. Τώρα το βράδυ, οκ, okay, δεν έχει ψυχή. Το μεσημέρι. Υπάρχει κινητικότητα. Υπάρχει διαρκώς κινητικότητα. Υπάρχει okay. Σχολείο λίγο παραπάνω. Το έχω δει. Ναι, ωραία. Και όντως δηλαδή υπάρχει διαρκώς κόσμος που περνάει. Τώρα σου λέω ήταν 2,5 ώρα, έτσι. Και είχε πάει, ρε φίλε, μία τύπησα ολίγων τι τέλος πάντων υπό την επίρρεια ουσιών. Και την έπεσε σε μια γιαγιά να την κλέψει, ρε φίλε, τη τσάντα. 2,5 ώρα το μεσημέρι. Ωραία. Λοιπόν, για πότε ήρθε ο ρεπόρτερ του Open, μπράβο του. My cameraman. Εντάξει. Πήρες για πότε, λεπνό. Όχι εγώ. Για πότε ήδη είχε κινητοποιηθεί όλη η γειτονιά και η τύπη από την επίρρεια ουσιών ήταν υπό τον έλεγχο ενός τύπου που την είχε εκεί και ήρθε η αστυνομία. Δηλαδή το σκηνικό έγινε 2,5 ώρα. Τρεις και κάτι είχαν ξεπερδέψει τα πάντα. Φύγαν όλοι. Ωραία. Σου μιλάω. Έκανε δήλωση. Όχι, δεν έκανε δήλωση. Καθόμουν τον μπαλκόνι, ξέρεις. Από πάνω. Πώς το λένε. Στον εξώστη. Στο τσάκι χωρίς μπλούζα και έτσι, ρε παιδί μου. Μην κατέβω κάτω να ντυθώ και τέτοια. Ωραία, νύχι μαύρο και τέτοια. Και εκεί. Αλλά μου έκανε εντύπωση, ρε φίλε, το 2,5 ώρα το μεσημέρι, ρε εσύ. Και με την παντόφλα, την οποία δεν φοράς. Φυσικά δεν φοράς. Εκείνο θα δει τη λαστιχένια, την κακή. Και ξύνει λίγο τη φτέρνα κάτω στο μάρμαρο του μπαλκονιού. Είναι λίγο τοξική. Λοιπόν. Γίναμε λίγο ιδέα, μα συγχωρείτε. 2,5 ώρα το μεσημέρι. Ωραία. Μέρα μεσημέρι, πραγματικά. Τώρα, να σου πω την αλήθεια. Έχεις. Τι. Μάλλον η κοπέλα που την έκανε την επίθεση πρέπει να ήταν εντελώς τα χαμένα. Ναι. Okay. Έχεις βρεθεί πολύ κοντά σε επαφή με τέτοιο άτομο. Τι εννοείς. Που είναι υπό την επίρρεια ουσιών. Είναι ένα λόγο και ουσία, φίλε. Ναρκωτικά, αρνητικό. Okay. Καλά, ναρκωτικό από ναρκωτικό έχει διαφορά. Εντάξει. Άλλο ναρκωτικό είναι κοκαίνη. Μακριά από τα ναρκωτικά, έτσι. Άλλο ναρκωτικό είναι το μαύρο, άλλο ναρκωτικό είναι το. Το ναρκωτικό σας να είναι μόνο η ομάδα σας. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Δήμαρχη. Έχω. Υποψήφι. Έχω πετύχει τέτοια κοπέλα κατάσταση. Ναι. Όταν ήμουν στο στρατό. Περίμενε τώρα, φίλε, γιατί λίγο μου τα μπερδεύει. Τι ήταν η κοπέλα στο στρατό, ήταν μόνιμη. Όχι, όχι. Αλλά... Όχι, όχι, πρόσεξε. Α, περίμενε, όταν είσαι στρατό, εννοείς εσύ στο στρατό. Εγώ είμαι στο στρατό. Ναι. Δεν ήταν κι αυτή. Όχι. Α, αυτό έτσι κατάλαβα στην αρχή. Είμαστε ένα βράδυ. Στο φυλάκιο που ήμουν εκεί πέρα στη Λευκοσία και ήταν μπροστά στην πόρτα γιατί ήταν η πορτούλα μικρή, είχε πιο πέρα την πύλη, τέλος πάντων ήταν βράδυ. Τι ώρα ήταν, 12-1 η ώρα το βράδυ, ρε παιδί μου. Εγώ κατέβαινα από πάνω που ήμουν νεκρά, είχα σκοπιά και σκάει μύτη, ρε παιδί μου, μια τύπησα. Mm-hmm. Εκεί κοντά είχε κάτι φοιτητικές εστίες. Ωραία. Η οποία ήταν καλή ώρα. Καλή ώρα, ναι, καλή ώρα. Λοιπόν, όπως είναι, ας πούμε, και εδώ απέναντι. Okay. Και ήταν ξένη. Φαινόταν, δηλαδή ήταν ξένη, δεν μιλούσε και ελληνικά κιόλα. Τι βλέπει τώρα, εσύ όμω είναι λίγο μπερδεμένη. Εν τω μεταξύ έρχεται σε πολύ αργή κίνηση, τη βλέπω μακριά, δηλαδή λέμε: Ποια είναι αυτή, λέω, ποια είναι αυτή, λέω με τι άλλε, ποια είναι αυτή.
Λέμε, έρχεται σε slow motion. Mm-hmm. Λέμε, δεν είναι καλά η κοπέλα, 1000%. Γίνεται. Εκτός, λέμε, στην αρχή το διακομωδούσαμε και λέγαμε, τι, ψάχνει ένα τέτοιο. Στο στρατό, τέλος πάντων. Και έρχεται η κοπέλα, ρε παιδί μου, και έρχεται μπροστά στην πύλη και λέει. Στα αγγλικά λέει. Ναι, τέτοια φάση, ρε παιδί μου. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι λέει στην αρχή. What do you mean? Εσύ αλφαμίτη ή Σκοπιά. Ήμουν πάνω εγώ πριν. Και μετά κατέβηκα, έχει πει κατέβηκα. Για καφενείο κατέβηκες. Κατέβηκα, παρέδωσα, έβαλα το όπλο στο φοριαμό. Και πέρα τι είναι στο τέτοιο. Στον οπλοβαστό. Στον οπλοβαστό, μπράβο. Στον οπλοβαστό, εντάξει, υπέγραψα, του παρέδωσα. Κλασικά, εντάξει, ναι. Βγάζω ζώνη εξάρτηση και πάω στην κουζίνα. Λέω να φάω τίποτα. Ναι. Για δύο ώρα το βράδυ. Ναι, και εκεί που γυρνάω. Τι είχε στην κουζίνα, ρε φίλε, εσύ 2 ώρα το βράδυ ανοιχτή. Είχε κουζινούλα μέσα. Ήταν φυλάκιο. Φυλάκιο, ναι. Πήγα να τσαμπεί με στα φύλλα και πήγαμε και να μείνει στο θάλαμο. Ωραίο. Εντάξει, οκ, δηλαδή μου λέει. Και ήταν ο άλλο έξω να πούμε εκεί πέρα. Βίλε, ποια είναι αυτή η Λαδόρα Παπαδόπουλη κτλ. Άιντε, βγάλε άκρη τώρα. Άιντε, βγάλουμε άκρη. Ναι, και do you have anything? I don't feel well και τέτοια. Τη ρωτήσαμε μετά. Did you take any drugs? Λέμε και τέτοια. Λέει, I don't know, maybe. Α, maybe, λέω. Γίναμε. Λοιπόν. Ναι. Ξυπνάμε και το. Όχι. Δεν ξυπνήσαμε το δεκανέο. Δεν ξυπνήσαμε. Είμαστε μόνοι μας. Δεν ξέρω τώρα, δεν είχε κάποιον. Ο δεκανέας κάπου ήταν. Τέλος πάντων. Και λέει, να τη βγάλουμε να πάμε σε ένα ταξίδι. Λέω, ρε φλάκι, λέω, τι πάμε να την πάμε σε ένα ταξίδι. Μας πάρει κανένα μάτι απ' έξω, φάμε κανένα 5 μέρες φυλακή όλοι μαζί να πούμε. Νίκο, δεν πρέπει να σκέφτεσαι έτσι, ρε φίλε. Ναι, πήραμε τηλέφωνο ταξί, ναι. Το οποίο ήρθε μπροστά στο φυλάκιο, την πήρε και έφυγε. Την πήρε, okay. Το πληρώσαμε. Άρε, τίμια. Εντάξει. Τίμια φαντάρια, ρε φίλε. Λοιπόν, τίμια. Το πληρώσαμε, του λέμε πάρτα. Συγγνώμη, εγώ τα έδωσα κιόλας. Του λέω πάρε. Άπλας. Του λέω πάρε, λέω. Άπλας ο νέος. Πάρε ένα εικοσάρικο, γιατί εκεί το ταξί λίγο τσιμπάει. Ναι. Και την πήγε στο νοσοκομείο. Δεν ξέρουμε μετά τι έγινε. Πάρε ένα εικοσάρικο, πόσο θες, 50, πάρτα πίσω. Πόσο. Βέβαια, μέχρι να έρθει το ταξί λίγο υποφέραμε. Εντάξει, τη πήγαμε λίγο νερό, οκ και τα λοιπά. Βρωμούσε λίγο. Ναι. Οκ γι' αυτό. Ήταν μάλλον. Κάποιο την πότισε. Ναι, εμπειρία ζωή, ρε φίλε, αυτά. Τι να κάνει. Ναι, εμπειρία ζωή. Να σου λέω, εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση το μέρα μεσημέρι σήμερα. Ναι. Τέλος πάντων. Ο συνάδελφος του Όπεν ήταν εκεί πάντως σε ώρα ντετέ. Ο Ατρίδης. Όχι, δεν είναι ο Ατρίδης, άλλος. Ήταν, αλλά σου λέω, ήρθαν. Ήτανε, σου λέω, υπερμάχημος. Υπερμάχημος. Ο συνάδελφος μαζί με τον καμέραμαν. Υπερμάχος στρατηγών. Το λέει και ένας συνάδελφος. Πρέπει να ξέρω ποιος συνάδελφος είναι. Εσένα νομίζω έχει το μένο εδώ πέρα. Εκείνος με τα μαλάκια. Δεν νομίζω ότι έχει. Δύο νομίζω ότι έχει. Δύο έχει. Δύο άντρες ή έναν άντρα γυναίκα. Δύο άντρες νομίζω ότι έχει. Α, τον ένα τον ξέρω γι' αυτό. Να. Αργιανάκι νομίζω είναι κιόλας. Οκ. Απλά σου λέω μου έκανε τρομερή εντύπωση το όλο σκηνικό. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Προσοχή, παιδιά, γενικότερα. Ναι, ναι, προσέχεις. Ξέρω εγώ τι να πω. Φιλαράκι, είσαι ένα ευρώ, δεν το θέλω να πω. Τώρα μέρα μεσημέρι γίνεται σκηνικά. Και ξαναλέω, μέρα μεσημέρι σε δρόμο που. Δεν είναι κεντρικός. Δεν είναι κεντρικός, αλλά, ρε παιδί μου, αλλά είναι πολύ κοντά σε κεντρικό και είναι, ρε παιδί μου, αυτοκίνητα, πώς το λένε, σχολείο, κόσμος περνάει διαρκώς. Ναι. Τέλος πάντων. Οκ. Αλλά σου λέω, έπρεπε να κατέβω και να κάνω και δήλωση, ξέρεις ότι. Χωρίς μπλούζα. Και με την παντόφλα. Ναι, ρε. Εγώ ήμουνα. Εγώ τίποτα, τα μπιφτέκια περίμενα. Τα μπιφτέκια περίμενα. Δεν βγαίνανε και εκεί που περίμενα, ακούω ένα βοήθεια, βγαίνω να δω και τι να δω. Και βλέπω μια κυρία και πανικόβλητη. Εντάξει, τώρα κυρία του πανικοβλήθηκε. Τι να κάνει, λίγο. Εσύ, άμα πας τώρα και σε κλέψουν, τι θα κάνεις. Βέβαια, έχουμε ένα στέλεχο στο ραδιόφωνο που, άμα πάνε να τον κλέψουν, που έχουν πάει να τον κλέψουν. Μετανιώνουν την ώρα και τη στιγμή. Μετανιώνουν όρα και τη στιγμή, γιατί του πάει στο ξύλο και πηγαίνει. Και του πηγαίνει στην αστυνομία κιόλα. Δεν μπλέκει εκεί. Ναι. Εκεί δεν μπλέκει. Άστο, δεν είναι. Είναι για λίγου, δεν είναι για όλου. Έχει κάνει πάρκο. Ναι. Άσε τώρα. Εκεί δεν πλησιάζει. Go με απείλησε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, σε λίγο επιστρέφουμε για το δεύτερο δικό μας ημίχρονο, αλλά και για το δεύτερο ημίχρονο του Chelsea Arsenal, τον τελικό του Europa League. 0-0 είναι το ημίχρονο εκεί. Σε λίγο ξεκινάει και το δεύτερο μέρος. Επιστρέφουμε και εμείς. Στοίχημαν.gr μαζί μας, μην ξεχνάτε. Στη Στοίχημαν καθημερινά έχετε τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Έχετε μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Στο τάμπλετ, στο κινητό σας, κατεβάζετε την εφαρμογή και έχετε στοίχημα παντού μαζί σας. Τον χορηγό του ΠΑΟΚ, τον ταμπλούχου ΠΑΟΚ για άλλα 3 χρόνια, όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενες ημέρες. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Δεν πρέπει να βάλουμε τραγούδι που έφερα τώρα τη φλασιά για αυτό που λέγαμε στο διάλειμμα. Θα το βάλουμε τώρα. Προηγείται η Chelsea 1-0, έβαλε τον γκολ ο Ζιρού 48. Καταπληκτική κεφαλιά, ψαράκι προηγείται με 1-0 η Chelsea στο 51. Είμαστε. Πάμε τώρα έτσι να το ακούσουμε λίγο τραγουδάκι, γιατί θυμήθηκα αυτό που έβλεπα χθες. Δώσ' το λίγο Τζόνι να παίζει από πίσω. Πολύ ωραία εκπομπή χθες. Πολύ ωραία εκπομπή. Τη τελευταία του. Όχι. Δεν είμαι πολύ φαν του Λαβρέντι.
Ο Λαβρέτζ, ρε φίλε, δεν μοιάζει πάρα πολύ ένα συνάδελφο αριανό. Ναι, ρε φίλε. Κάθε φορά που τον βλέπω, τον Σαλίθι, θυμάμαι, να ξέρεις. Κάθε φορά που τον βλέπω. Σάμα. Κάθε φορά που τον βλέπω. Αδελφός. Λοιπόν. Αλλά μου αρέσει πολύ πορτοκάλι. Και δεν το έχω δει ποτέ live, ρε φίλε. Εδώ είναι ταξίδι. Όχι, τα καράβια μου καίω. Δεν τον έχω δει ποτέ live. Χθες όλο αυτό το unplugged που έκανε ο Κανάκης που ήταν πολύ ωραίο. Τρομερή φωνή, ρε φίλε. Και τρομερή ραδιοφωνική φωνή. Άντε, δώστε, δώστε λίγο, δώστε λίγο. Τον κόψε. Τους αγαπημένους τραγουδιστές. Ο Νίκος Πορτογάλου. Δεν φίλε ποτέ live, φοβερό. Πολύ ωραίος, πολύ ωραία φωνή. Λέγανε χθες ότι θα βγουν το καλοκαίρι γενικότερα σε περιοδεία δεξιά και αριστερά. Πιστεύω θα κάνω λίγο κουράγιο για το Λαβρέντι. Πώς λέγονταν το συγκρότημα του Πορτοκάλου, Φατμέ. Η Φατμέ. Και ήρθαν και οι Φατμέ χθες. Οι Φατμέ, οι οποίοι και οι δύο. Είχαν τραγουδήσει το γνωστό Είμαστε πια πρωταθλητές, έρχονται άλλες εποχές. Έτσι, με το Ευρωμπάσκετ το 87. Ναι. Εν τω μεταξύ, παρακαλούσα να πούμε ότι η Τσέλσι προηγείται 1-0. Το είπα, ρε φίλε. Το είπε. Α, θα πάρει. Δεν βάλουμε τον Πορτοκάλου να παίζει. Είπαμε ότι η Άρσεναλ ρίσκαρε. Και πολύ καλά μαγαζιά δεν φω τον Πορτοκάλου στη Θεσσαλονίκη. Έχει εδώ, δραστηριοποιείται. Ναι. Και επίση. Τι μαγαζιά. Έχει γίνει μικρό ενδιαφέροντο. Μετρό τα κύματα. Και επίσης πολύ καλός ραδιοφωνικός παραγωγός καλής ηλεκτρονικής μουσικής. Αλλά το έχει κόψει πλέον, δεν ασχολείται. Δηλαδή. Δηλαδή η εκπομπή του σε ένα συγκεκριμένο σταθμό 2 με 3 παρά το μεσημέρι πριν κάποια χρόνια, όταν ο σταθμός αυτός θα του ζέει, τέλος πάντων, εδώ στη Θεσσαλονίκη, ήταν. Για εμάς μας αρέσει λίγο αυτή η μουσική, γιατί εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος μου πολύ δεν αρέσει. Ήτανε πολύ δυνατή. Αλλά το έχει κόψει, δεν έχει σταματήσει, ασχολείται. Ασχολείται με τα μαγαζιά του πλέον και καλά κάνει ο άνθρωπος. Αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι από εδώ. Και χθες ο Πορτοκάλο βλέπω ότι είναι από τη Νέα Σμύρνη. Και είναι και πανιονάρα. Αθηναίος είναι. Ναι. Ναι, εγώ νόμιζα ότι είναι από εδώ, γιατί ο αδερφός έχει εδώ τα μαγαζιά. Είμαι Βεριάρα. Και νόμιζα ότι είναι Θεσσαλονικιός, αλλά είναι από τη Νέα Σμύρνη. Και είναι και πανιόνιος. Έχει ένα. Έχει ένα ωραίο, ανέβασε ένα ωραίο φυσιοθεραπευτής του Μπασχετικού Άρη, ο Παναγιώτης Μπουντοβίντος. Και άκεου, δεν θέλατε Ζηρού. Καλό. Η Arsenal που έχει πουλήσει το Ζηρού. Ναι. Και ο Ζηρού τώρα. Αλλά έχει ακόμα σωμητό μάτς. Η Arsenal μέσα στην περιοχή. Στο 55 είμαστε. Αργείς, αδελφέ μου, αργείς. Στο 55 είμαστε ακόμα. Για δώσω, Τζόνι. Δώσω. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Είμαστε, το πήγαμε λίγο πιο χαλαρά. Δεν έχει πολλά λίγο στο διάλειμμα τα χθεσινά. Λαβρέντι, ήταν η πρώτη φορά μετά από καιρό. Κάνει τόσο κλικ. Έχει πει κομματάρες. Έχει πει ωραία κομματάρες. Ναι, αυτό σου λέω. Δεν με ψήνει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν με ψήνει. Μου είναι πολύ, λίγο. Ποια θάλασσα. Μου είναι λίγο, ρε παιδί μου. Ενώ πρέπει να έχει χαβαλέ, ρε παιδί. Δεν ξέρω, λίγο αντιπαθής μου είναι. Χωρίς να τον ξέρω. Βλέπω τη φάτσα και μου βγάζει μια αντιπάθεια. Αλλά έχει πει κομματάρες, έτσι. Το βρήκες. Έχει πει κομματάρες. Χαμηλώ στο λίγο, αλλά στο να παίζει από πίσω, να χαϊδεύει λίγο τον αέρα της πόλης. Τι ωραίο ο Πορτοκάλο, ρε. Έχει πει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Ρε. Είναι τραγούδια που σου ξυπνάνε συνέστημα. Πολύ ωραία τραγούδια έχει πει. Πολύ ωραία φωνή και το είπα και πριν. Ραδιοφωνική, δηλαδή χθες που τον άκουγα. Πρώτη φορά χθες μετά από πολύ καιρό κάθεσα στη τηλεόραση Νίκο Παπαδόπουλε. Ακόμα και σε Netflix όταν παρακολουθώ και σειρές. Ρε, παιδί μου, πιάνω λίγο το κινητό, ξέρεις, λίγο χάνω το ενδιαφέρον μου και όλα αυτά για την προσοχή μου, μάλλον. Χθες αυτό. 2 ώρες το έβλεπα έτσι. Τον Μαχαιρίτσα και τον. Και τον. Και τον Πορτοκάλο. Δεν έκανα. Sorry, πνίγηκα. Δεν έκανα δηλαδή. Ωραία. Ευκαιρία για την Άρσεναλ. Έχει ακόμα ψωμί. Εντάξει, 1-0 ακόμα. Παράταση θα πάμε, Νίκο Παπαδόπουλε. Λες! Θα έχουμε χιτσκογικό γκραγκινιολικό φινάλε που λέει και ένα συνάδελφο. Χιτσκογικό γκραγκινιολικό. Αν πάμε παράταση, είσαι έτσι το προλαβαίνουμε. Το δείχνει και αυτό η ΕΡΤ. Δεν ξέρω. Νομίζω ναι, το δείχνει και η Air Flight. Το τελικό του Champions League σίγουρα. Ναι, και αυτό. Και, αυτό. Και με αποστολές και όλα, γιατί εντάξει. Από τα τελευταία είναι μάλλον. Τα τελευταία μπερκέτια. Γιατί. Από 7 Ιουλίου και μετά βλέπω να κόβονται τα μπερκέτια όλα. Και στην Air. Στην Air, ρε παιδί μου, εντάξει. Θα την κλείσουν, πιστεύεις. Όχι, όχι. Δεν γίνεται το ξανακάνουμε αυτό, ρε φίλε. Δεύτερη φορά, όχι. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν θα έχει την ίδια έτσι ενεργητικότητα που έχει, ρε παιδί μου, από τότε που επέστρεψε. Έχει κάποια καλά προγράμματα για τώρα, πέρα από την πλάκα. Όπως. Επίσης δεν είναι διαρκώς James Bond τελευταίο καιρό. Ναι, το έχω παρατηρήσει. Διάφορες ταινίες James Bond. Τα έχει πάρει όλα σε ρί. Ναι. Δεν ξέρω αν πήγε τώρα και με τον Daniel Craig σε αυτήν. Πήγε, ρε, πώς δεν πήγε. Έδειξε ναι. Το. Καζίνο Ρογιάλ, 2-0 Chelsea, φυλάκια. Τώρα πια παιδιά, 2-0, δεν αλλάζει κάτι νομίζω. Ποιο το. Ο Πέδρο.
Ναι, σε ό,τι συμπεθαίρεσαι όλα τα ρεφιλή. Η Τσέλσι λοιπόν θα κατακτήσει το δεύτερο Europa League της ιστορίας. Λες εσύ. Λέω εγώ. Τελείωσε τώρα. Δεύτερο. Κάτσε, Νίκο, τελείωσε. Εντάξει, τελείωσε. Και με τη Λίβερπουλ τελείωσε. Λέγαμε και έβαλε 4. Και με τότε ήταν τα ίδια, λέγαμε. Φτιάξαν, θα είναι δηλαδή losers μια ζωή. Ποιο μοιάζει ο Ουνάι Έμερι, ρε φίλε. Κάθε φορά που το βλέπω κάποιο μου έρχεται στο μυαλό και δεν μπορώ να θυμηθώ ποιον. Ο Στίβ Καρέλ. Κάθε φορά. Όχι, ρε. Ποιο ρε. Όχι, όχι. Κάποιον μου φέρνει, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ποιον. Το παθαίνω με πολύ κόσμο αυτό. Το παθαίνω και με τον Έμερι. Αναγκαστικά. Καλού καλά, ψάχνει και εσύ και εμένα δηλαδή. Να, μάλιστα. Ήταν πολύ ωραία δομημένη επίθεση Νίκο Παπαδόπουλο. Καλό, καλό, καλό Νίκο, καλό. Τη Τσέλσι. Αυτό εδώ. Πολύ ωραία. Τον Άλαν Ρίκμαν. Ποιο είναι ο Ρίκμαν, φίλε. Ο Σνέιπ από το Χάρι Πότερ. Μπορεί. Πέθανε αυτό ο καημένο. Πέθανε, ναι. Ναι, ναι, οκ, okay, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Σου θυμίζει κάποιον Έλληνα. Δεν μπορώ να θυμηθώ, ρε φίλε, ειλικρινά δεν το έχω. Αλλά κάθε φορά που τον βλέπω μου έρχεται. Το μαλλί του είναι στο βλέπεις. Μία το έχει έτσι. Μία το έχει έτσι. Μία το πάει πιο. Το κάνει εντελώς πίσω. Ποιον μου φέρνει εσύ τώρα. Τώρα ξέρω, μπορεί να μου φέρνει κάποιον που μπορεί να. Έχουμε παίξει αντίπαλοι, ξέρω εγώ, μπάσκετ πριν για μια 15 χρόνια και αυτό. Παθαίνω κάτι τέτοιες διαλύσεις. Να ξέρεις. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ποιον. Αν κάποιος έχει λίγο καλά κέμερα, να μας το στείλει, ρε παιδιά. Γιατί δεν, εγώ δεν το έχω, δεν το βρίσκω. Αλλά κάθε φορά που το βλέπω το παθαίνω. Τον ηθοποιό που είχε παίξει τον Brian Clough στο Dam United. Έλα, ρε Νίκο, και εσύ. Ούτε τον Brian Clough θυμάμαι τη φάτσα του, ούτε τον Dam United έχω δει, ούτε τίποτα. Δεν έχει δει τον Dam United. No. No, my God. Δεν no. Το έχω δει. Ένα τη δίσκο ποδοσφαιρική. Είναι εκείνο το διάστημα που είχε βρεθεί. Παρουσιάζει την ιστορία του τον Brian Clough. Και με επίκεντρο γύρω από το διάστημα που είχε κάτσει για 40 μέρες στον πάγκο της Leeds United. Τα έκανε τα σκά και σηκώθηκε και έφυγε μετά και πήρε τα πάντα με την Nottingham Forest του Βαγγέλη Μαρινάκη. Σωστά. Του Βαγγέλη Μαρινάκη. Του Βαγγέλη Μαρινάκη. Παρέλαβε βαριά ιστορία ο Βαγγέλης. Σαν αυτόν. Χθες το απόγευμα το μεταξύ. Διαβάζει ο Χρήστανος στον αέρα. Πηδάμε τώρα από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά έτσι είναι η κουμπή. Διαβάζει ο Χρήστανος στον αέρα τα αποτελέσματα των κομμάτων στις ευρωεκλογές. Και πάει στη. Γιάννη, δυνάμωσε λίγο το 2. Επειδή εγώ είμαι επαγγελματίας και θέλω να κοντρολάρω τη φωνή μου λίγο στον αέρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Και πάει στη Χρυσή Αυγή, του λέω. Δεν με ενδιαφέρει, λέω προχώρα. Αδιάφορα. Πάμε, παρακάτω, άστα. Τέλος πάντων. Ανοίγουμε χθες γραμμές μετά. Βγαίνει ο πρόεδρος. Λέει, Νίκο, λέει να σε ρωτήσω κάτι, λέω. Ο Άρης δεν είναι πολύ συλλεκτικός ο σύλλογος. Του λέω, ναι, έχει μου λέει, δεν έχει απόλυτα κόμματα. Του λέω, ναι, έχει απόλυτα κόμματα. Τότε λέει, γιατί είπε στον Χρυσάνθο ότι είσαι, να αφήσει τη Χρυσή και τα λοιπά. Του λέω, φίλε, εγώ του είπα ότι μου είναι διάφορα. Ναι. Εντάξει. Δεν είπα ότι να μην ψηφίσει και τα λοιπά. Και στέλναμε τα μηνύματα. Ναι. Πάλι συγκινήθηκαν κάποιοι. Εντάξει, που εγώ δεν είπα σε κανένα να μην ψηφίσει. Δεν είπα σε κανένα να μην ψηφίσει, ρε παιδιά, Χρυσή Αυγή. Εντάξει, δικαίωμά σα να ψηφίσετε ό,τι θέλετε. Δεν α πούμε τι ψηφίσετε. Εντάξει. Τι να πω εσύ μου. Δηλαδή, αν έλεγα ότι μου είναι αδιάφορο το κοινάλ, δεν θα λέγατε τίποτα. Τι. Όποτε έχουμε βοηθεί, θα αρνίζεται αυτό, παιδί. Μόνιμη αυτερνίζομαι, να ξέρεις. Είναι η αλλεργία σου, Νίκο. Ναι. Είσαι δύσκολο. Και είναι αυτή η μόνιμη αφρικανική σκόνη που θέλει να φύγει από εδώ πέρα πάνω και μας έχει ταράξει. Ένα όχι, τελευταία έχει πέσει λίγο. Έχει πέσει, αλλά δεν έχει φύγει. Γιατί το αμάξι το έπλυνα και δεν χρωμίστηκε. Και ναι. Καλά είναι ακόμα, σε καλή κατάσταση. Ναι. Αν έλεγα λοιπόν ότι το κοινάλ. Κυριάκος, φίλε. Είναι αδιάφορο και είναι ωραίο. Διάβασα σήμερα την τοποθέτησή του. Νομίζω, μεγάλη απώλεια. Νομίζω ότι έκλεισε καλά. Μεγάλη απώλεια. Εντάξει, να σου πω, Νίκο, 20 χρόνια είναι αυτά όμως. Εγώ έχω τη λογική ότι ουδής αναντικατάστατος, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλλον είναι αναντικατάστατος. Εντάξει, να σου πω κάτι, και ο Κερκίρ δεν ήρθε όπως είναι τώρα. Τι εννοείς? Βελτιώθηκε, εξελίχθηκε, έμαθε. Καλά, ρε φίλε, τόσα χρόνια σε αυτή τη θέση, οκ. Okay. Εντάξει, στην αρχή δεν είχε την εμπειρία, σταδιακά. Ναι. Με την πάροδο των χρόνων βελτιώθηκε. Ο επόμενος μπορεί να το κάνει. Και δεν υπήρχε, πρέπει να έχει αναλάβει σε πολύ μικρή ηλικία. Τι έγινε? Πριν 20 χρόνια. Πριν 20 χρόνια, το 1999. Πόσο χρόνο ήταν το 25? Ξέρω εγώ. Όσο ήταν. Τώρα πόσο είναι. Έχουμε βαρ. Τώρα πόσο είναι. Γεννήθηκε πριν 20 χρόνια, δεν πρέπει να είναι 40 ο Κερκίρ. 40 στα 20 ανέλαβε. Όχι, τόσο μικρός δεν ήταν. Εκεί κάπου στα 40 κάτι πρέπει να είναι. Ναι. Καλά, και όταν ανέλαβε δεν ήταν, φίλε. Ξέρω εγώ, μπορεί να είχε κάνει ακόμα. Για 3-0 πάει η Τσέλσι, ωραία. Δες και το βάρο, λογικά πέναλτι είναι, Νίκο. Πρέπει να δούμε την άλλη τηλεόραση. Τον έχει βγάλει λίγο. Of course. Εκτός φάσης. Ναι. Δεν το λες όμο με όμο.
Όμω με πλάτη το λε. Ο Έμερ λέει. Ο Έμερ σου λέει τώρα έχω ένα ραγείο εδώ πέρα. Άιτε κάτσε και σε κάτω. Η Βόμπι είναι φίλο του τέτοιου. Του Τσούπα. Του Τσούπα. Πέρατε λοιπόν για τη Τσέλση. Καλώ τα παιδιά. Λογικά. Βάλτε ένα θέμα απογοήτευση για κατήφορο. Ο μελλοντικό παίκτη Ρεάλ Μαδρίτη, ο Ντένα Ζάρι πάνω την μπάλα. Για να το εκτελέσει. Εκτελεί. 3-0 η Τσέλση. Φυλάκια στο 65. Όπα. Αυτό τι είναι. Τι ωραίο. Αυτό πρέπει να είναι ο. Πώς ήταν, Χάτσον Οντόι, κάπως έτσι. Χάτσον Οντόι δεν έχει τέτοιο μαλλί. Δεν έχει τέτοιο μαλλί. Άλλος είναι το Δανικό. Τι Χάτσον Οντόι. Άλλος είναι αυτός. Ναι. Ο Μπομ Μάρλι ενδεχομένω. Ο Μπίσεσβαρα. Και στον πάγκο της Τσέλσι. Δεν είναι. Τώρα να σου πω λίγο κάτι. Δεν είναι για 3-0 το παιχνίδι. Όχι. Στο 65 δεν είναι. Όχι, όχι. Δεν είναι για 3-0. Σου είπα. Δεν πα να ανοιχτεί απέναντι στην Τσέλσι. Είναι ένα τελικό. Μην πα με τρέλα. Κράτα πίσω την άμυνα και βλέπει. Κάτσε ρε Νίκο, δηλαδή τώρα να σου πω λίγο κάτι. Ο άλλος έχει πάρει 4 γύρω παλίκι, πώς έχει πάρει, ξέρω εγώ. Έχει δουλέψει στη Σεβίλη, τέτοια και εμφανίζει. Εσύ ρε φίλε με τη Βερμούδα. Εντάξει, καθισμένο σταυροπόδι σε ένα στούντο να πει δεν πα έτσι. Δεν πα έτσι, ρε Νίκο. Έχει το αποτελέσμα που δεν πα έτσι, δεν πα έτσι. Δηλαδή κάθεται ο άλλος, διαβάζει μια εβδομάδα, κάνει ράνι, βλέπει βίντεο. Ρε στο 0-0 τα λέγαμε. Why scout, my scout και δεν ξέρω εγώ. Στο 0-0 τα λέγαμε. Θέλω να βάλω κι εγώ why scout. Αλλά είναι λίγο τσιμπημένο. Ευάλετε, βασικά δεν είναι τσιμπημένο, είναι 34-35 ευρώ το μήνα. Ναι, το πρόγραμμα, εντάξει. Από το χρήστη να το βάλει στην επιχείρηση. Εντάξει. Ο Γκάλβεθ τι έγινε, φίλε, τώρα που είμαι ο Wise Scout και θυμήθηκα ότι χθες λέγαμε Αλεχάνδρο για να παίξει τον Άρη. Ο Γκάλβεθ. Ή Γκάβλεθ. Δεν έχει τίποτα. Βάλε τον Γουόμπι τώρα κανονικά με τον Γουόμπι και έπρεπε να το πει κόουτς, θες το κάνω, 3-3. Και πήγε αυτό με αυτό. Τι? Στο 90, χάρα 2-0 και λέει κόουτς μπαίνω, βάζω 2 γκολ και... Ποιος το πες το. Εσαι ένας τεχνικό ρε παιδί μου. Του λέει κόουτς μπαίνω, βάζω 2 γκολ και σοβαρίζω, και τον έβγαλε, δεν τον άφησε να πει. Γιατί κρύες που δεν έπεσε. Του βάζει το 92-0 και του λέει κόουτς θα μπω να βάλω 2 γκολ και εδώ. Εγώ μαζί του είμαι τον παίχτη με ξεκάθαρα. Με αυτές οι ψυχολόγητες αλλαγές τώρα, δηλαδή. Καλά τώρα, όταν 2-0 ρε φίλε το σήκωσε για το βάλει, κάτι θα περίμενε, ξέρω εγώ, βάζοντάς τον, έγινε 3-0, ήταν 2 τώρα. Βάζει 2 γκολ, λέει, και σοφαρίζουμε. Πώς να βάλω 2 γκολ, σοφαρίζουμε και να τελειώσουμε. Κάτσε πίσω. Τι ωραία που περνάμε. Μάλιστα. 3-0 λοιπόν το Chelsea Arsenal. Ψήλο μαγική εικόνα. Δεν είναι το ματς για 3-0 στο 67 που πήγε τώρα. Okay. Και έτσι όπως πάει μπορεί να γράψει και κάνα κοντέρ κατά τάλιρο, αν δεν κόψει η Τσέλσι. Οπότε, εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου, η Τσέλσι θα είναι αυτή η οποία θα κατακτήσει το Europa League. Πότε το πήρε πρόσφατα η Τσέλσι? Δεν το έχει πάρει πρόσφατα. Πριν πάρει το Champions League νομίζω ήταν. Μια χρόνια πριν. Έχει χρόνια, ναι, εντάξει, okay, πέρασανε χρόνια. Ο Τζέι Σίμψον, ποιο είναι? Ο Τζέι Σίμψον είναι εκείνο ο αθλητής, ρε φίλε, με το δικαστήριο, αν τη σκότωσε, αν δεν τη σκότωσε, που τελικά αθωώθηκε και όλα αυτά. Ναι. Νομίζω baseball, δεν είμαι σίγουρο. Που την είχε αναλάβει ο Καρντάσιαν. Ναι. Ναι, έκανε μια τρίπλα όμω ο Παλίκαρο, ο Ελληνέιν, τώρα που πήγε. Εδώ διαβάζω ένα θέμα. Ο Τζέι Σίμψον λέει είχε κάνει σεξ με την Κρις Τζένερ όταν εκείνη ήταν ακόμα παντρεμένη με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν. Yes. Περίμενε λίγο. Okay, κατάλαβα. Ναι, αποκαλύπτει τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ που επικαλείται το μάνατζερ του πρώην μεγάλου αστέρα του baseball. Ο Σίμψον που είχε μείνει στην ιστορία. Τη σειρά την έχει δει? Το American Crime Story? Όχι. Ωραία, φιλάτε. Είσαι πολύ ωραία. Γιατί? Είναι πολύ καλή, είναι πολύ ωραία. Είναι υπόθεση με το αυτοί, ναι, ο Τζέι Σίμψον. Ναι. Και νομίζω και ένα σωστό παίζει. Παίζει ο Ρος από τα φιλαράκια των Καρντάσιαν. Ναι. Πόσα επεισόδια? 12 νομίζω. Α, το δω. Πώς το είπες? American? American Crime Story, ο Τζέι Σίμψον. Εντάξει. Παίζει και, και κάποια την Κρις Τζένερ, δηλαδή. Δεν το ξέρω. Θυμάμαι, φίλε. Ο Σίμψον λέει. Πολύ ωραία. Και τον Τζέι Σίμψον το παίζει εκείνο ο. Που έπεσε στο χάους. Τρία ονόματα που έχει. Τούμπα, Τάμπα, κάπου. Τσουμπάκου. Πώς έτσι, δεν θυμάμαι. 3-1 η Άρσεναλ. Να πάμε, γυρνάει. Να το, στο Κώς θα βάλω. Κώς βάζω 3 γκολ και το γυρνάω. Απλά πράγματα. Αυτό δεν είναι. Ο Ελένη δεν είναι. Νομίζω ναι. Όχι, ο Ιγόμπι μάλλον. Ο Ιγόμπι πήγε. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Αυτό ήταν. Κώς μην ασχολείσαι, θα βάλω εγώ 3 γκολ και γυρνάει. 3-1 λοιπόν είναι γκολάρε. Τούβλο στη γωνία. Πλάγιο δίχτυ. 3-1. Πάμε, Άρσεναλ γυρνάει. Come on, you goners. Σα λέει και ο Μάριος Σλαμάς. Ναι. Λοιπόν, ο Σίμψον που είχε μείνει στην ιστορία για την πολύ κορυφή δίκαιο που βρέθηκε στο ειδόλιο του κατηγορημένου για το φόνο τη γυναίκα. Την οποία ακόμα δεν έχω μάθει να την έκανε. Νικόλ Μπράουν Σίμψον και ενό νεαρού φίλου τη το 1994 είχε καυχηθεί για την ερωτική συνέβρεση στο μάνατζερ του με την Κρις Τζένερ. Ο Νόρμαν Πάρ, το πρώην μάνατζερ του αθλητή, αποκάλυψε το ντοκιμαντέρ Who Killer Nicole. Okay. Όσα το είχε πει ο τότε πελάτη του για το One Night Stand, όπως παραδείγματο χάρη ότι η Κρις Τζένερ είχε καταλήξει στο νοσοκομείο μετά την καυτή του βραδιά εξαιτία του μεγέθου του μωρίου του. Τι.
Το περιστατικό σύμφωνα με τον Πάρντο, όχι τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού τον παλιό, συνέβη στις αρχές δεκαετίας του 90 πριν το θάνατο της Νικόλο Σίμψον. Φέρεται να εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι κατά διάρκεια κοινών διακοπών του ζευγαριού, κάποια στιγμή ο ίδιος και η Chris Kardashian βρέθηκαν μόνοι του στο τζακούζι. Στο τζακούζι. Ο Πάρντο που μανατζάραρε, γράφει το άρθρο. Μανατζάραρε. Μανατζάραρε. Πολύ ωραία. Τον. Πούντο. Τον αθλητή από το 99 μέχρι 2012 περιγράφει το εξής σκηνή. Ο OJ μου είπε ότι ξαφνικά σηκώθηκε όρθιος και κατέβασε το μαγιό του. Θα σας πω αυτό το λεξί πώς το περιέγραψε. Εκείνη γούρλωσε στα μάτια της και μπιπ την μπιπ μέχρι τελικής πτώσεως. Mm-hmm. Μάλιστα. Τα δύο ζευγάρια την πρέπει εποχή να το δεις, Νικό, που κάνανε για να έχεις εικόνα. Πρέπει να τη δεις σειρά. Δεις για να έχεις εικόνα, φίλε μου, να δεις τι παίζει. Η σειρά είναι όντως πολύ ωραία. Το δεύτερο American Crime Story που έχει να κάνει με τη δολοφονία του Versace δεν ήταν ωραίο. Εμένα δεν μου άρεσε. Versace δολοφονήθηκε. Βέβαια, ρε φίλε. Ο Gianni. Ο Gianni Versace. Ναι. Δολοφονήθηκε. Ναι. Αλλά έχει πολύ γεωκατάσταση και εντάξει, θα λέει μετά είναι και λίγο κουραστικό. Μου είπε η Αναστασία που έχουμε εδώ πέρα. Μεγάλο ταλέντο. Μεγάλο ταλέντο. Σε όλα τα επίπεδα, ναι. Ναι, 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 ναι. Να δω από το Netflix το The Perfection. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Εντάξει, με τον Netflix, παιδιά, έχουμε λίγο χάσει τα βράκια και τα πασχάλια, έτσι. Δηλαδή, όλο κάτι βγαίνει, όχι δες εκείνο, όχι δες το άλλο. Εντάξει, θα παρατήσουμε τα πάντα και να βλέπουμε μόνο αυτά. Τι να κάνουμε. Πάλι ο Ζουρού στο έδαφο ζητάει πέναλ, όπως το κέρδισε πριν, αλλά δεν δόθηκε τώρα κάτι. 71. Το πέναλτι του, 71 στον τελικό του Μπακού, 3-1 η Τσέλσι. Ο Αζάρ τώρα εδώ, Ζουρού, τον είναι στον Αζάρ, 4-1 η Τσέλσι. Δυσκολεύεται να φτάσει στην αιστεία τη Arsenal η Τσέλσι γενικότερα. Εδώ δηλαδή κλέψανε μπάλα ψηλά, ο Ζιρού με τον Αζάρ την κρύψανε και 4-1. Πάνω που χάρηκαν. Στο 72. Πολύ ωραίο γκολ αυτό. Ουνάι, φίλε μου. Όχι, όχι. Ουνάι, πονάει. Δεν. Δεν. Μετά από εκείνη τη μεγάλη επιτυχία, αυτό δεν ήταν στην Παρή με το 6-0. Με την Παρσελόνα. Νομίζω, ναι. Νομίζω αυτός. Και με τη Σεβίλη τι είχε κάνει. Καλά, με τη Σεβίλη έχει μεγάλες επιτυχίες. Okay, αλλά με το 6-0 σου λέω με τον αποκλεισμό τότε. Ναι, εδώ δηλαδή έκαψε ο Αζάρ την μπάλα. Και δες για πότε βρέθηκε απέναντι ώρες ο Σοκράτη και εσύ με μια χαρταγιατούρα. Σοκράτη, εσύ, superstar. Κράτη. Μίγο, ρε παιδί μου, φύγανε γρήγορα τα παιδιά. Τζάμπα, οι ευχές και τα χαμόγελα που στέλνουν τα βίντεο στο Σοκράτη εκεί πέρα όλοι. Καλή επιτυχία, Σοκράτη. Ομάδα, καλή επιτυχία, Σοκράτη. Τέσσερα Σοκράτη. Καλά είναι. Γουρλίδες. Τέλος πάντων. Μπάρε ο Άγγελος, το πει μην έρθες. Μην έρθες. Πότε έχουμε εθνική ομάδα τώρα. Παίζουμε την Παρασκευή με Τουρκία και πότε παίζουμε προγραμματικά. Αύριο με την Τουρκία. Αύριο παίζουμε. Πότε παίζουμε προκριματικά, την άλλη εβδομάδα? 8 και 11. Με Ιταλία. Ιταλία και Αρμενία. Ορίστε. Ιταλία και Αρμενία. Α, Γερμανία, ξέρω τι. Γερμανία θα να έχουμε. Ναι, οκ. Okay. 8 και 11. Και πού παίζουμε? Σε ποια έδρα? Ορίστε. Στο ΑΚΑ. Τέλεια. Α, τέλεια, ωραία. Θα έρθει για να είμαστε εκλογές, θα περάσουμε πολύ ωραία. Τέλεια, τέλεια. Θα πάρει εκεί πέρα όλα τα παιδιά. Τι ωραία. Μάλιστα. Θα γεμίσει λογικά με την Ιταλία, θα έχει 70.000 κόσμο. Σίγουρα. 10. Έγινε. Τέλος πάντων. Ήταν που θα άλλαζε έδρα εθνική. Ναι. Και δεν την ήθελε κανένας. Ναι, ναι. Και στον Παγκρίτη που ήταν να δώσει τίποτα λεφτά για να το φτιάξει, δεν είχε λεφτά. Η καημένη ΕΠΟ που να βάλει λεφτά. Άμα ένας παίρνει 20.000, ένας παίρνει 30. Τέλος πάντων. Διάλειμμα πάμε, διάλειμμα, γιατί δεν μας ξεφεύγουν πράγματα. Και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο. Αυτό που έλεγα από πίσω, καλό είναι, δεν λέω. Καλό, είναι λίγο πιο διάθετο γιατί μας έλξες λίγο με το. Για δώσε. Για δώσε. Α, το αφήστε λίγο να χαρείτε λίγο σε το καλοκαιράκι. Βεβαίως, υπάρχει και αυτό. Σίγουρα ο Κανάκης έκανε λίγο παίγνιο με αυτό το βράδυ, μόλις το είπε, πλησιάζει το καλοκαίρι κτλ. Όπως τελευταίο, γιατί ήταν το καλοκαιράκι γι' αυτό, να έκανε 2 μήνες υπομπή. Με παιδιά κοπέ άνθρωπο. Αντώνια, άλλαξε φανέλα. Για δώσε, Τζον. Τι. Μάλιστα, εκείνο που λέει με την μπάμπαλη, καπάκι μετά από αυτό. Πάτα, πορτοκάλο κουμπά, πρέπει να το τραγούδι όπως λέγεται. Βάλω. 4 είναι τέλειο στην Arsenal. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε το παιχνίδι δεν έχει άλλο ενδιαφέρον. Και το τελικό θα σας ενημερώσω. Ενώ ανοίξω πορτοκάλο που έχει. Πολύ σίγουρα μεγαλύτερο. Μετρά τις μέρες, μετρά τις ώρες, μετρά τα κύματα. Άκουρε Μάρια Σλαμάκου, ποιος θα κάνει ρε φίλε να παίζει σε αθλητικό ραδιοφωνικό πορτοκάλο από πίσω. Και ένα τελικό Europa League. Για πες, Νίκο. Για πες ρε Μάρια Σλαμάκου. Για πες Μάρια Σλαμά, με τους γκούνερς να πούμε και τα τέτοια. Για πες, πρωτοδικούμε. Είναι μια εναλλακτική εκπομπή. Βγήκαν και τα όπερα εδώ πέρα φίλε όλα, ε. Και γκολ γκολ βγήκε για όποιον έχει παίξει. Τα πάντα. Εντάξει, όπως που έχει παίξει Arsenal που πήρε παιχνίδι, είναι αλήθεια. Είναι πράγμα. Γιατί
Νομίζω πρέπει να είναι καλά το να το πάρει, όχι να πάρει την νίκη μόνο. Αλλά να κατακτήσει το Europa League πριν κάτι 2,5 τραγάδια τέτοια. Κάτι άλλο πήρε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Κάτι άλλο πήρε. Εγώ επιμένω και λέω το 4-1 δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα. Έτσι λέω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος. 2-1, οκ. Okay. Το 4-1 μου φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά έχει λίγο κάποια θέματα αμυντικά η Άρη. Τι ωραίο αυτό το παιχνίδι. Πώς δεν έχουμε μιλάει τόσα χρόνια. Πώς έχουμε κοιμηθεί έτσι. Πάμε το καλοκαίρι, φίλε, θα έρθει, όπου θα έρθει. Κάπου γιατί είπαμε θα κάνω την περιοδία. Ναι, απλά έχουμε δύο περιόδους που γίνονται στην αυλή Θεσσαλονίκη. Μία είναι αρχές καλοκαιριού τον Ιούνιο και άλλη πάει το Σεπτέμβριο. Ναι. Οι περισσότεροι έχουν το Σεπτέμβριο. Υπάρχουν κάποιοι που έρχονται και Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Γιατί στο ενδιάμεσο λείπουν οι περισσότεροι. Ναι. Γι' αυτό. Ναι, και επίσης αυτοί στο ενδιάμεσο πάνε σε νησιά, ρε φίλε. Και σε μέρη τέλος πάντων που έχουν τουρισμό, να το πω έτσι. Πιστεύω ότι σε μια από τις δύο φάσεις θα είναι. Τώρα τον Ιούνιο δεν πρέπει να είναι γιατί τους έχω δει. Μπορεί να πάει και Χαλκιδική αυτή, γιατί πολλοί πάνε Χαλκιδική την καλοκαίρι. Και κάνουν Σίβηρα, μπράβο, εκεί πέρα γίνεται. Και έκανε και ένα. Πρέπει να υπάρχει ακόμα το φεστιβάλ της Βαρβάρας, ρε φίλε. Της Βαρβάρας. Ναι, ένα χωριό πάνω στο δεύτερο. Θέλω να πάω φέτος. Ορίστε. Έχω να πάω από. Πάμε. 5 χρονών. Πάμε, θα πάμε. Στον Άγιο Μάμα. Το ξενέρωσα. Δεν έχω πάει, ρε φίλε. Τι ρηχό, ρε φίλε. Γύφτο. Να κρατήσουμε ένα δεκάρικο αμένα, να πάμε να πάρουμε και σόβρακα και κάλτσε. Νικό, έκανα να πάω από μωρό παιδί. Πάμε με τον Νικολάκη Πορτοκάλου, ρε φίλε που τα λέει τόσο ωραίο άνθρωπο. Στον Άγιο Μάμα. Λέμε ξέρω, σε κανένα live τίποτα τέτοιο. Και άλλο λέει να πάμε στον Άι Μάμα. Άρα καλή. Εντάξει. Εγώ όσο το είπα. Πάρε βρακιά. Εγώ. Και CD. Εγώ το είπα και συμβία σου το καλοκαίρι θα με περιμένετε πολλές φορές εκεί πέρα. Γιατί? Τι? Τι είμαστε εκεί πέρα, φίλε, ίδρυμα. Όχι, ίδρυμα. Όποιος έρχεται. Καλά. Έτσι, μπράβο. Φίλε, ο Παπαδόπουλος πάντα πληρώνει. Πάντα πληρώνει. Από πόκαρε, πάντα πληρώνει. Πόσο το μάτι καλλιρώει, 50 ευρώ πάρει πίσω. Πόσο, 50! 50 δεν έχει, φίλε, ξέρει, άστα αυτά. Και όπως θα έλεγε τώρα και ο Αντώνης Κανάκης. Χαμηλώσε λίγο το χαλί. Χαμηλώσε λίγο το χαλί. Γίνε κομμάτια τη νύχτα, χάρισε. Χαμηλώσε το χαλί, εντελώς, χαμηλώσε. Πόσα βράδια ζητήσαμε από κάποιον να κλείσει τα μάτια. Νίκο, ξέρεις γιατί το λέει στο Πορτοκάλο που τραγουδάει. Ναι. Ναι. Και να χορέψει το χώρο του έρωτα, το χώρο της ζωής. Τι έλεγε μια ιστορία για ποιο τραγούδι. Εκπληκτικό είναι τραγούδια τα οποία έβαλαν τη σφραγίδα τους σε στιγμές της ζωής μας και πάντα θα ταξιδεύουμε, Νίκο. Και έχει ρε φίλε εκεί πέρα δίπλα, να σου πω λέω κάτι. Έχει δίπλα τον Στάφη τον Παναγιωτόπουλο. Ο οποίος νιώθει. Ρε φίλε, αλλά ο οποίος είναι ξένα. Πολύ κρίμα ναι. Που ο Στάφης δεν κάνει ραδιόφωνο. Δεν γίνεται ρε φίλε να κάνει ραδιόφωνο. Έκανε στον Ιμάτζιν, δεν ήταν. Σταμάτησε. Δεν κάνει τώρα. Σταμάτησε. Ρε, λέω. Ναι. Ούτε καν έχει κάνει. Δεν κάνει. Αυτό το έκανε δύο-τρία χρόνια. Ο Στάφης, ο Σερβετάς κάνει όμως. Νομίζω ναι. Ναι. Ήταν ρε φίλε ραδιόφωνο παλιό. What? Δηλαδή καινούργια τραγούδια, σου εξηγούσε τι, πώ το ένα, το άλλο. Δηλαδή πολύ γνώση πάνω στη μουσική, ρε φίλε. Και δεν κάνει ραδιόφωνο. Ο σκύλος. Ο σκύλος, βέβαια. Ναι. Έτσι λέγεται. Συχνάζει πολύ και έχω πάει και σε. Παίζει πολύ μουσική σε ένα μαγαζί στον Παξέ. Νομίζω πρέπει να έχει και μετοχές κιόλας. Ναι. Στο οποίο πολλές φορές έχω πετύχει και το Σταρόβα. Βέβαια. Okay. Ναι. Ωραίος τύπος. Πανηγύρι γίνεται εδώ πέρα στα την Πούντου έχει παλαβώσει. Γιατί τι έγινε. Έλα. Γιατί τι έγινε. Με την GLC. Ναι, ρε. Καλά, εντάξει, Μπούντου γνωστή. Ναι. Εμφανίστηκε σήμερα με μια μινιατούρα του Νταβίτ Λουίς. Ναι, την ανέβασε στο Instagram. Ναι. Τι έγινε, κλειδώθηκε κάποιος κάτω. Είναι κομμάτι. Τι έγινε, ο Κανάκης ήτανε. Παρεξηγήθηκε. Είναι φίλος ο Άντωνης. Ο ποιος? Α, κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, μόνο τελικό σκορμένη, η Chelsea θα κατακτήσει το Europa League. Τέλος. Στο μεταξύ, ρε φίλε, αυτή τη Τσέλσι. Τελικό. Γκρινιάζονται για αυτόν τον πέρα τον πολύ ωραίο άνθρωπο. Ο οποίος. Europa League. Την πρώτη χρονιά. Του έβγαλε Champions League. Πρώτη χρονιά, έτσι. Άλλαξε τον τρόπο που παίζουν. Πήγαν τελικό. Τι ήταν εκείνο με την City. League Cup. Όχι. Ήταν αυτό το Carabao Cup. Ήταν. Carabao Cup. Το League Cup. Ναι. Πήγαν σε αυτό το τελικό. Βγήκανε τρίτη στη Premier League. Πήραν το Europa League. Τι θέλετε, ρε παιδιά, άλλο να κάνει ο άνθρωπο σπαθιά να καταπιεί. The Blues have done it. Έχει ανεβάσει η Chelsea. Και εκτός από αυτό, σας άλλαξε και όλο το τρόπο παιχνιδιού σε σχέση με τον Κόντε που ήταν εντελώς διαφορετικό. Και υποτίθεται ότι εκεί στο εξωτερικό έχετε και μια αλφα υπομονή σχέση με εμάς. Όχι, εδώ διάβαζα σε σοβαρά μέσα. Διάβαζα ότι και καλά. Τέτοια, ναι. Όχι. Τι? Ότι στο τελικό κρίνεται το μέλλον του. Καλά, σιγά. Αυτό είναι πολύ Ελλάδα, ρε φίλε. Δηλαδή είναι ο ορισμός αυτού του πράγματος. Άμα το πάρει σε μέλη. Δηλαδή όχι, μένα θα κέρδισε να το πάρει στο τελικό, θα ήταν καλό προπονητή και θα έκανε την επόμενη σεζόν τώρα που έχασε δεν κάνει. Ναι, φυσικά. Ωραία. Τέλος πάντων. Η Chelsea λοιπόν.
κατακτά το Europa League σε μια πολύ δύσκολη πορεία. Η Chelsea είχε πάρα πολύ δύσκολο σε εμά να αντιμετωπίσει μέχρι το τελικό. Ωραία. Γιατί και στα, και στα τέτοια, στα νοκάουτ, τι είχε, δύσκολο αντιπάλου είχε. Με την Άιντραχτ δυσκολεύτηκε στα μη τελικά. Ναι, ρε παιδί μου, και okay, δεν ήταν Νάπολη όμω. Δεν ήταν Βαλένθια. Την Νάπολη, η Arsenal πλάκα την έκανε ελληνικό το ράσι. Ναι, ρε φιλέ, αλλά. Η Arsenal. Ναι, την Άιντραχτ Φραγκφούρτησε. Φραγκφούρτησε. Δεν έπαιζε με την Νάπολη. Τι να κάνουμε. Okay. Το πήρε πάντως, δίκαια, δύο γκολ Αζάρ, ένα ο Πέδρο, στο τελευταίο το παιχνίδι Ζηρού. Με την Τζέλσι. Λες εσύ. Όχι, λέω εγώ. 3 Ιουνίου ανακοινώνεται τριάλ. Πρώτο, λέμε, είναι η παγκόσμια προκλητικότητα. Ναι, 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 ναι. Παγκόσμια προκλητικότητα λίμπερο, λοιπόν. Λοιπόν, έτσι. Πρώτη εδώ το ακούσατε, ναι. 3 Ιουνίου, 3 Ιουνίου ούτε 2, ούτε 4, ούτε 5. 3 Ιουνίου στο Μπερναμπέου θα ανακοινωθεί τριάλ λοιπόν, Μαδρίτης. Φλωρεντίνο Πέρεθ, ναι. I'm happy to announce. Ναι. Ωραία, με πόσα. 115 εκατομμύρια λίρες θα δώσουν στην Τσέλσι. Ο Αζάρ δεν μοιάζει σουλούπι φάτσα παίρνει. Το Βιερίνια. Όχι τόσο μοιάζει, πολύ. Μοιάζει. Στο τέτοιο από μακριά με τους Disney μπορεί. Θα παίρνει 400.000 ευρώ την εβδομάδα. Ωραία, δηλαδή 1,6 το μήνα. Ναι. Καλά είναι. Τίμια. Χωρίς τα μπόνους, έτσι. Καλά είναι. Χωρίς τα μπόνους, δεν θα βάλουμε και τα μπόνους μετά. Φεύγουμε πολύ. Αν τα πάρει τώρα, πότε θα τα πάρει. Δηλαδή, ρε φίλε, 400 ευρώ την εβδομάδα. 400.000 ευρώ την εβδομάδα. 400.000 δηλαδή. Το πέρα θα βάλουμε τώρα. Δημήτρης Χόρν, τότε σε εκείνη την ταινία που ήταν τραπεζίτης. Στο μια ζωή την έχουμε, τα πιο είναι, δεν θυμάμαι. 400.000 ευρώ δια 7. 57.000 ευρώ τη μέρα. Εντάξει. Αυτά όλα είναι αποκλειστικά, μόνο εδώ τα ακούτε, να ξέρετε. 2.380 ευρώ την ώρα. Έχει δευτερόλεπτα και αυτά. Όχι, εντάξει, αλλά με το παρακάνουμε. 39 ευρώ το λεπτό. Καλά είναι. Καλά είναι. Μια χαρά είναι. 39 ευρώ. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Και εμείς έτσι λειτουργούμε, μην νομίζετε. Θα την υποστήσει την. Δηλαδή αυτό που σου λείπει στη Ρεάλ είναι ο Αζάρ. Εγώ πιστεύω ότι το συντάνε στις επιλογές του. Κοίτα, να σου πω κάτι. Είχε ένα στατιστικό, διάβαζατε προχθές. Που λέει... θέλει αυτή η Ρεάλ πια με αυτό το Μπενζεμά τόσα χρόνια, ρε παιδιά. Που λέει ότι η Real σε σχέση με πέρυσι σκόραρε 31 γκολ λιγότερα. Τα 31 γκολ που είχε πετύχει πέρυσι ο Ρονάλντο. Δηλαδή πρέπει να βρει αυτά τα γκολ. Ή αν όχι και τα 31, αρκετά από αυτά. Ναι. Τις λείψανε πολύ. Αλλά εγώ πιστεύω θα πάρει και αυτό το Μεντί από τη Λιόν. Το Χαφ. Έχει πάρει και έναν ακόμα την Πόρτο νομίζω. Εγώ το ζητώ, τον εμπιστεύομαι τυφλά. Άμα τον αφήσουν κιόλας. Τώρα το Ράμος δεν ξέρω τι γίνεται. Θέλει να φύγει. Χωριστάει 35 εκατομμύρια ευρώ και θέλει να φύγει. Κάτι τέτοια. Τι έκανε κι αυτός ο φίλος 35 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρω εγώ. Δεν τον αφήνω στο Φλωρεντίνο. Σαν το Λαμάρο τον που λέει ότι εξόδεψε 100 εκατομμύρια. Λες, Το Λαμάρο φιλά το έκανε ζωάρα. Εντάξει, τα έκανε όλα. Άνθρωπος, okay. Okay, ναι. Και μπάσκετ έπαιξε και ναρκωτικά και από εδώ από εκεί. Τα έκανε όλα. Έφτασε στον πάτο και σώθηκε τελευταία στιγμή. Εκεί παιχτούρα. Που δεν υπάρχει. Επεχτούρα. Και πρωτάθλημα πήρε με τους Lakers. Αυτό σου λέω. Και δαχτυλίδι έχει. Ένα και ή παιχτούρα. Έχει. Ήτο. Ο Λαμάρ δεν ήταν σε εκείνες τις ομάδες με Κόμπι, Σακίλ και Σία. Τότε ήτανε. Με τον Γκασόλ ήταν. Ναι, μπορεί και λίγο πιο μετά. Με Γκασόλ ήταν. Από εκεί και μετά ήταν που έχασε τον δρόμο. Έμπλεξε με το. Με το Λέσι την άλλη. Με το Καρντασιανέικο. Ναι, ναι. Και εκεί. Είδες που ο Μουτσινάς είχε τον Bodyguard, τον Gradations, χθες καλεσμένο. Προχθώς. Όχι. Ναι. Είναι αιμογενής. Ναι. Ο οποίος είναι η σκιά της Κιμ και της οικογένειας γενικότερα. Είναι η σκιά της Κιμ ή είναι η σκιά ενός μέρους του σώματος της Κιμ. Είναι πολύ, αλλά αυτός είναι στους πολύ βασικούς. Ξεκίνησα, λέει, από τους εξτρατζίδες που λες και εσύ, ας πούμε. Mm-hmm. Και ανέβηκα και είμαι δηλαδή στους πρώτους δύο. Τι λέει, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Και περνάει όλη τη μέρα με αυτές. Και εγώ σκεφτόμουν για την ώρα δεν είχε αποβλακωθεί αυτός. Περνάει όλη τη μέρα με αυτές. Περνάει δηλαδή και με την Κέντελ που τα έχει με τον Μπεν Σιμόνς. Ναι. Και είναι το γνωστό, είναι το γνωστό ζευγάρι Μπέντελ. Εγώ ήμουν Μουτσινά, θα το ρωτούσα. Τόσα χρόνια εκεί πέρα, πώς θα λέγαμε. Καναρέστο, δεν έχει φάει και εσύ. Έβαλες. Ρε καναρέστο, ρε φίλε, εντάξει. Να βάλει ρε. Ναι. Να μαρξάρουμε που λέγει και ο Μάικ. Εμείς πότε θα μαρξάρουμε. Τέλος πάντων. Παραπέντε, έφτασε εκτό ο Γιώργος. Όχι. Κάτσε, ρε φίλε, και εσύ περίμενε. Μην είσαι δημόσιο υπάλληλο. Πρόσεξε με λίγο. Οι σωστές ραδιοφωνικές εκπομπές. Κλείνουν παραπέντε, έχεις δίκιο. Ναι. Οκ. Okay. Για να ξεκινάει και ο άλλος. Αν ώρα όχι, του. Just 12, 2, 3, 4, 2 και 4. Πολύ σωστά μιλάς. Εντάξει. Πολύ σωστά. Όχι σαν σε μεσάνομα σήμερα που μπήκαμε και τέταρτο. Ναι. Πάρα πολύ σωστά μιλάς, Νίκο Παπαδόπουλε.
Και νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε. Έτσι όπως το θέτεις. Δηλαδή έχεις επιχειρήματα και τα εξηγείς σωστά. 4-1 λοιπόν η Chelsea κατακτά τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο για φέτος. Το Σάββατο ο τελικός του Champions League στο Wanda Metropolitano, σε ένα καταπληκτικό γήπεδο που είδαμε στον Μπακού. Σε ένα καταπληκτικό στάδιο και όχι γήπεδο. Όχι φίλε. Επειδή έχει στίβο. Ναι, έτσι λέγεται. Είναι stadium. Μπορεί και όχι. Όχι, μα έτσι λέει. Αυτό είναι το σωστό. Όταν έχει στίβο γύρω-γύρω είναι το στάδιο. Το γήπεδο είναι χωρίς στίβο. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε Νίκο μου, αυτά από εμάς. Θα είμαστε και αύριο εδώ. Σήμερα για έναν περίεργο λόγο νομίζω ότι είναι Πέμπτη. Γιατί κάναμε και Δευτέρα. Ναι, μπορεί να είναι και αυτό. Και μπορεί να μην ήταν και θα είμαστε και αύριο εδώ στις 10, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Καλό. Ναι, ρε φίλε, την υγεία μας να έχουμε πάνω απ' όλα. Η άλλη γυναίκα σήμερα σου είπα. Προχωρούσε στο στενό μέσα και την πέσανε 2,5 το μεσημέρι. Σταμάταγε Νίκο τώρα, τι τα μελετάς αυτά δηλαδή. Μα σου λέω, αυτά γίνονται Νίκο. Αυτά έχουν γίνει, όπως λέγανε και. Το σπίτι μου. Στην 34ΕΜΑ και τότε. Λοιπόν, στοίχημα.gr ήταν μαζί μας. Η στοίχημα σας προσέφερε και σήμερα πάρα πολλές επιλογές. Έχει NBA σήμερα. Αύριο. Πέμπτη Παρασκευή. Μεθαύριο. Όχι. Ξημερώματα Παρασκευή. Ναι. Okay. Λοιπόν, πάρα πολλές επιλογές καθημερινά στη στοίχημα. Κατεβάζει την εφαρμογή από το store της Android ή από το store του iOS. Ό,τι κινητό για να έχετε και έχετε την εφαρμογή στο κινητό σας για να παίζετε όπου και αν είστε. Υπάρχει και το καζίνο στοίχημα πλέον με πάρα πολλές επιλογές. Το σερί το οποίο πάντα τρέχει. Όλα αυτά από τη στοίχημα.gr η οποία μας υποστηρίζει. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ακολουθεί ο Γεώργιος Ζαγόρας. Εδώ λίγο μετά τις 12, ήρθε. Με την αγαπημένη του Ζούγκλα. Όχι. Έτσι, εδώ θα έχει να πει πολλά με εσάς, να συζητήσετε για το τελικό του Europa League και για όλα όσα συζητάτε αργά το βράδυ στη Ζούγκλα. Εμείς ραντεβού εδώ ξανά, Νίκο Παπαδόπουλε, αύριο στις 10 και όχι στις 10 και 20, καλέ φίλοι και συνάδελφε. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.